apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Λοιπόν, τόσο πολύ βρίζουν. Ποιοι? Οι κριτικές. Πώς σου ήρθε? Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Έχεις το χαμένο βλέμμα της πυθίας την ώρα που ετοιμαζόταν να πει στο φουκαρά τον ειδίποδα το έκτρο μέλλον του. Ελπίζω τουλάχιστον να μην γράφουν ότι θα ήταν καλύτερα να είχα σκοτώσει τον πατέρα μου και να παντρευτώ τη μητέρα μου παρά να εκδώσω αυτό το ιδιαίο βιβλίο. Η αλήθεια είναι πως δεν τόλμησα να τη διαβάσω. Μια ματιά έριξε εδώ και εκεί. Ωραία λοιπόν, ας πιούμε μαζί το πικρό ποτήριο. Τούτα. Αυτός ο κύριος έχει πάντα μια γλωσσίτσα γλυκιά σαν τη σοχιά. Γιατί δεν γράφει του λόγου του κανένα βιβλίο, να του κάνω κριτική εγώ, να δει πόσα πει διαβάζει ο Σάκος. Είπαμε πολύ αγάπη. Απογοητεύτηκες τρομερά. Και έχεις δίκιο. Είναι πολύ άδικη μαζί σου. Όμως και εσύ γιατί με μένεις όνει και καλά να βγάζει βιβλία υψηλής ποιότητας. Θα έπρεπε να ακολουθείς τα γούστα της εποχής μας. Έτσι φαίνεται. Και αυτό μου θυμίζει κάτι που μου είχε πει μια φορά η πρώην γυναίκα μου. Τι? Ήτανε πρωί, καλή ώρα όπως και τώρα. Διαβάζαμε πάλι τις κριτικές και μου λέει. Μπομπ, γιατί επιμένεις να εκδίδεις βιβλία που είναι τόσο καλά ώστε δεν βρίσκονται ούτε 10.000 άνθρωποι να τα αγοράσουν. Μπομπ, το ξέρεις ότι είναι η πρώτη φορά που μου μιλάς για την πρώην γυναίκα σου. Αχ, είμαι σίγουρος ότι... Όχι, ποτέ, ούτε μια φορά. Αυτό σημαίνει ότι εσύ δεν είχες να ρωτήσεις τίποτα για τη Μέρη και εγώ δεν είχα να σου πω τίποτα για αυτήν. Τι ωραιότερο μπορούσαμε να ελπίζουμε. Μπομπ, πώς ήταν αλήθεια η Μέρη. Δύσκολο να σου απαντήσω ανάλογα με τις ώρες. Δηλαδή. Άλλοτε αναρωτιόμουν πώς θα μπορούσα να μην είχα παντρευτεί μια τέτοια γυναίκα. Κι άλλοτε πάλι πώς διαλομπόρασε και την παντρεύτηκα. Μπορεί αύριο μεθαύριο να αναρωτηθείς το ίδιο και για μένα. Ω, καρδούλα μου, εσύ ήσουν τέλεια, είσαι τέλεια και θα είσαι τέλεια. Μπορώ να διακόψω το πρωινό σας ρόφημα. Όσκαρ, Όσκαρ, Όσκαρ. Καλώς ήρθες, καλό φίλε. Τιφανή, να σου συστήσω τον Όσκαρ Νέλσον, παλιό μου φίλο και νεοσύνοντο δικηγόρο. Ασχολείται με το λαβύρινθο των φορολογικών προβλημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Από εδώ είδες ποινή στην Πανηρίτσα. Μνηστή μου, παντρευόμαστε τον άλλο μήνα. Συγχαρητήρια. Για τον ηρωισμό σας. Χαίρομαι που εγώ αποφάσισα να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό. Μα δεν είναι εξωφρενικό να το χορολογούσα, να ήταν ο Φρανκ Σινάτρα. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να κάνουμε χατήρια στον Μπομπ επειδή τραγουδάει φάλτσα. Ενώπιον του νόμου είμαστε όλοι ίσοι, δεσποινή Ρίτσα. Έτσι νόμιζα κι εγώ, Όσκαρ, αλλά τώρα έβαλα νερό. Ναι, από πότε. Την περασμένη Πέμπτη που ήρθε στο γραφείο μου ένα ηλίθιο από το FBI και με κατηγόρησε ότι έκλεψα, λέει, από το δημόσιο 25.000 δολάρια. Στην δεν μη βιάζεσαι. Πρώτον, αυτό ο ηλίθιο που λε δεν ήταν από το FBI αλλά από την εφορία. Και δεύτερον, δεν σε κατηγορεί πως έκλεψες το κράτος. Σου ζητάει να αποδείξεις πως αυτές οι 25.000 δολάρια είναι πραγματικά προσωπικά σου έξοδα. Ασφαλώς και είναι. Εγώ ένα σου λέω. Δεν δίνω 25.000 δολάρια στο κράτος που να χοροπηδάσω εκεί πάνω. Το θέμα δεν είναι να χοροπηδήσω εγώ, αλλά μη σε χοροπηδήσουν εσένα οι εφοριακοί. Ας το πιάσουν, ας το πιάσουν. Αγάπη μου, πάλι τρίστα δόντια σου, έλα, ηρέμησε. Και μην ανησυχείς. Ο κύριος Νέλσον θα τα φροντίσει όλα. Βεβαίως. Πάνω ετοιμάζω το πρωινό σκοκτέιλ. Θέλετε κι εσείς. Όχι, ευχαριστώ, όχι τόσο πρωί. Δεν είμαι αλκοολικός εγώ. Μα δεν είναι αλκοόλ. Το φτιάχνω μεγάλα μαλλιά της μπύρας, σκόνη από σιτάρι και βρώμη. Ωραιότατο θα είναι, ε. Ναι, ακούγεται απέσιο, αλλά δεν ξέρεις τι ενεργητικότητα σου δίνει. Έρχεται η βρώμη ένα πράγμα και τα δένει όλα μαζί, ξέρεις έτσι. Είναι πλουσιότητα σε βιταμίνες. Θα το δοκιμάσω μια άλλη μέρα. Πρέπει να το δοκιμάσετε. Θα σας φανεί περίεργο αυτό που θα σας πω, αλλά είμαι βέβαιη ότι υποσυντίζεστε. Εγώ, δεσποινής μου, δεν ξέρετε τι τρώω στην καρδιά. Δεν με πιστεύετε. Κοιτάξτε τα αυτιά σας. Τι να κάνω. Με κοιτάξτε τα αυτιά σας. Πώς θα δείτε, πώς το κάνετε εσείς αυτό. Δεν μπορώ, μόλις γυρίσω το κεφάλι μου γυρίζουν και αυτά. Να έρθω να τα κρατάω. Δεν μου λέτε, δεσποινής μου, τι έχουν τα αυτάκια μου, μια χαρά αυτιά είναι. Καθόλου, είναι σπριδερά. Και λοιπόν... Κοκόσμαρι, έπρεπε να είναι ρόδινα. Για να τα τανίχια σας. Ορίστε. Βλέπετε τη χλωμά που είναι. Κακό σημάδι κι αυτό. Μα φυσικά, ένας υγιής άνθρωπος πρέπει να έχει
χειρότερα αυτιά. Χειρότερα νύχια. Έτσι είναι. Και χειρότερα μπορώ να σου πω. Παιδί μου. Και κάτι άλλο. Η γλώσσα ενός υγιούς ανθρώπου πρέπει να έχει το χρώμα του μπιφτεκιού. Του μπιφτεκιού. Ψημένου ή άψητου. Ζενιάν. Τάκ να πατήσει και το σηκώνει. Ναι, λίγο καφέ. Δεν μου λέτε. Για να δω τη γλώσσα σου. Όχι, 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 ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρος ότι η γλώσσα μου θα έχει τα χάλια της. Πώς είναι, θα παρετοιμάσω από κτέλ για εσάς και θα το πιείτε. Πώς μπορώ να σας χαλάσω το κατήρι. Δεν ήξερα ότι είμαι τιμωθάνατος. Έλα, Οσκάρα, σε πείσουμε τώρα όλα αυτά. Και βάλε τώρα χεράκι γιατί καταστρέφουμε. Δεν φτάνουν οι 50.000 δολάρια που δίνουν διατροφή στην πρώην γυναίκα μου. Κάτσε, ήρθε τώρα και η αφορία. Βάλθηκα να με γνάρω ζωντανό. Καλά, η εκδοτική σου εταιρεία πώς πάει. Άσπρο, το κακό στο χειρότερο. Πρέπει να κάνουμε κάτι όμως. Και γρήγορα πριν παντρευτώ με την Τίφανη. Εντάξει, εντάξει, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρεις, θέλω να πάρω μια γενική ιδέα για τα οικονομικά μου. Τι ξοδεύω, τι θα έπρεπε να ξοδεύω, πού πρέπει να κάνω οικονομία. Είστε να χωριέσαι, βρε. Έχω φτάσει σε ορισμένα συμπεράσματα, αλλά άσε πρώτα να ρίξω και μια ματιά στους φακέλους σου. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Άσκα. Και ευχαριστώ μάλιστα που ήρθες έτσι αματιάτικα. Για να πω την αλήθεια, φοβόμουν ότι δεν θα δεχόσουν να αναλάβεις αυτή την υπόθεση. Έλα, γιατί όχι. Δεν είχες δεχθεί να αναλάβεις το διαζύγιο μου. Με συγχωρείς, εκείνο ήταν άλλο. Πρώτα απ' όλα η Μέρη είναι τόσο φίλη μου όσο και εσύ. Ύστερα ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως θα χωρίζατε στα αλήθεια. Τι έγινε, Μπόμπ. Τι έγινε. Ό,τι γίνεται με όλους τους παντρεμένους. Είσαι ερωτευμένος και επιταπάνω να είσαι ερωτευμένος. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι παντρεύτηκα τη Μέρη γιατί ήταν ειλικρινής και αυθόρμητη και έλεγε πάντα ότι σκεφτόταν. Και γιατί την χώρισες. Γιατί ήταν ειλικρινής και αυθόρμητη και έλεγε πάντα ότι σκεφτόταν. Σοπ! Και τώρα την ξέχασες πια ολότελα. Όχι ολότελα. Θυμάμαι φυσικά ότι υπάρχει. Είναι ένα περίεργο εκνευριστικό συνέστημα όπως όταν σκέφτεσαι ότι κάπου έχεις ξεχάσει ένα τσιγάρο αναμένο. Επικίνδυνε τα ξεχασμένα τσιγάρα. Μπορεί να πάρουν φωτιά σε ολόκληρο δάσος. Ευαργέσαι. Συνήθως σβήνουν μόνα τους. Μπο, πες μου σε παρακαλώ, εάν ξαφνικά έβρισκες αυτό το ξεχασμένο τσιγάρο, τι θα έκανες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το βρω. Υπάρχει. Πόσο καιρό έχεις να τη δεις. 7, 8, 9 μήνες. Ωραία, θα τη δεις απόψε. Μπο, σε παρακαλώ, μη θυμώσεις. Τη τηλεφώνησε στη Φιλαδέλφεια και την παρακάλεσε να έρθει εδώ σήμερα και σε πληροφορώ ότι δεν τρελάθηκε από τη χαρά τη. Μα τι θα έκανε αυτό, γιατί που να πάρει η οργή. Γιατί με στα χαρτιά σου υπάρχουν συναλλαγματικές 25.000 δολαρίων που εσύ δεν μου εξηγείς τι ήταν και μου πήγαν. Πολλές από αυτές έχει υπογράψει Μέρη. Ελπίζω η μνήμη της να είναι λίγο καλύτερη από τη δική σου. Αυτό είναι ηλίθιο. Συγγνώμη. Θα μπορούσε τουλάχιστον να με προετοιμάσει. Προετοιμάσει να πληρώσει πρόστιμο. Δεν ξέρω, προ γκρεμό και πίσω ρέμα. Τι είναι αυτό. Και ο γκρεμός και το ρέμα μαζεμένα εδώ μέσα. Δεν μπορώ απόψε. Έχω ραντεβού σε 10 λεπτά. Πού? Εδώ. Το ξέρεις τον Derek Winston. Ποιο Derek Winston? Τον στάρ του κινηματογράφου. Ναι, αυτό, ναι. Αυτόν τον διάσημο που οι εφημερίδες τον λένε ο θεάτρελος καουμπόι. Αν τον ξέρω. Λοιπόν, εδώ και 10 χρόνια αυτός ο κύριος φυλάει μέσα στο στόμα όλες τις στάρ του Hollywood που εγώ ερωτεύομαι. Ήθελε να ξέρω τι του βρίσκω. Τι να του βρουν τίποτα, το υποχρεωμένες από το σενάριο είναι οι κοπέλες. Τι θες τώρα, χάσουν τη δουλειά τους επειδή είσαι εσύ παλαβωμένος. Σοβαρά, έτσι γίνεται, βρε παιδί. Πώς γίνεται. Άρα τυχεροί ηθοποιοί. Καλά, είναι φίλος σου αυτός ο θέλος. Φίλος μου είναι, περάσαμε, ξέρεις, όλη τη θητεία μας στο ναυτικό, 2,5 χρόνια μαζί. Και τώρα ήρθε και έπιασε μία σουίτα σε αυτόν ακριβώς εδώ τον ουρανοξύστη. Και λοιπόν, γιατί σε αναχωριές, εσύ θα ιδρύσετε μαζί τη λέσχη των μεταναούντων θαλασσόνικων. Δεν τελείωσα. Ο Ουίνστον έχει γράψει ένα βιβλίο. Αποκλείεται. Όλα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ νόμιζα πως οι στάρ μόνο αυτόγραφα ξέρουν να γράφουν. Είναι η ιστορία της ζωής του σε 522 ανορθόγραφες ασύντακτες σελίδες χωρίς ούτε ένα κόμμα. Μία τελεία, μία παράγραφο. Μαλλιά κουβάρια όλα. Και θέλει αυτό το πράγμα να του το εκδώσουν. Ζωή και κότα. Ωραίος τίτλος. Με τόσες κότες που έχει πάει, να το πουλήσουμε στα κοτέτσικα να τις αυρίσουμε. Όπως καταλαβαίνεις όμως, είναι πολύ σοβαρός ο εκδοτικός μου οίκος. Δεν μπορώ εγώ να εκδίδω τέτοιες αχλαμάρες. Σε ξέρω, αποκλείεται να εκδώσεις τη ζωή του δημοφιλού Derek Winston. Φυσικά, απλώς δεν ξέρω πώς μου το πω. Είναι φίλος μου τώρα. Τι να κάνω, πώς το λένε, είμαι σε δύσκολη θέση. Εντάξει, να το πεις με λίγα λόγια και καλά. Εγώ εδώ μεταξύ, μόλις έρθει η Μέρη. Για μια ωραία στιγμή είχα ξεχάσει ότι θα έρθει η Μέρη. Σε παρακαλώ πολύ, Όσκαρ, μην με αφήσεις μόνο μαζί της ούτε ένα λεπτό. Γιατί μόνο, δεν ξέρει box. Τι μασουλά. Ξέρω, περίπου, αφιδωτωμένα σε χαμηλή πίεση. Η ιδέα τη Τίφανη. Πάει να δει. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω, σε παρακαλώ. Είναι γεμάτα βιταμίνη C. Δεν θέλω. Θα μικρύνουν και τα αυτιά σου. Να αφήσει τα αυτιά μου ήσυχα, μια χαρά. Δεν έχουν τίποτα. Και μου ξαναμιλήσει, παρακαλώ, για βιταμίνες και θερμίδες. Θα πηδήξω από το παράθυρο.
Τι πάτωμα είναι? 64. Θα βγω από την πόρτα. Μένω έκθαμβος από τη σοφία σου. Και θα σε αφήσω μόνο κέριμο στα νίκια της εφορίας. Έτοιμα! Άσε εδώ πέρα τα δημητριακά, τη σίκαλη και τη βρώμη. Πάρε την τσαντούλα σου και δρόμο. Τι δεν πάμε στον κόσμο, ο παπάς μας περιμένει. Καλώς και τα πάμε, θα περάσω πάρα κάτι σεξι. Και γιατί πρέπει να φύγω? Γιατί έχουν τελειώσει μια δουλειά εδώ πέρα τώρα τον Όσκαρ. Γιατί σε λίγη ώρα θα είμαι στα μπουρίνα μου και γιατί δεν θέλω να κινδυνεύσει η ζωούλα σου. Σεφτή, ξέρω γιατί θα με διώξει. Σε λίγο θα έρθει εδώ αυτός ο ηθοποιός στο σινεμά και νομίζει πως μόλις εδώ θα πνίξει στα γονατά του γεμάτη έκσταση και πάρα. Σα κλαμάρε, πώς μπορείς να κοιτάξεις αυτό το χιδαίο μορφωνιό τη στιγμή που έχεις σε μένα. Η αλήθεια όμως είναι ότι σε λίγο θα εισβάλλει εδώ μέσα η πρώην γυναίκα μου. Τι μέρη! Νόμιζα πως είτε στην Φιλαδέλφεια. Και εγώ. Δική μου ιδιαίτερη δεσποινήθηση σας, την παρακάλεσα να έρθει να μας βοηθήσει στα φορολογικά. Λυπάμαι, αλλά. Δεν είπαστε, εγώ ίσα ίσα χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω τόσο να την γνωρίσω. Ναι, αλλά δεν θα την γνωρίσει. Θα την γνωρίσω. Όχι! Ναι. Πάω να αρχίσω να βλέπω τις φακέλους σου. Αγαπούλα μου, είσαι ένα τόσο γλυκό και λογικό κορίτσι. Δεν θέλω να μου αλλάξεις τώρα. Και επιτρέπω να τελειώσω τις διορθώσεις μου. Ξέρεις κάτι, είναι εκνευριστικό που δεν μιλάς ποτέ για τη γυναίκα σου. Λες και νευρικό όλα αυτά. Τώρα σ' ανοησίες και δώσ' μου να φυλάξεις. Όχι, και προπάντων, μην νομίζεις πως ζηλεύω τη μέρη πως θέλω να τη γνωρίσω για να της μοιάσω. Κάτι άλλο. Όσο και αυτό εσύ είχαστε, δεν μοιάζετε καθόλου. Είσαστε η μέρα με τη νύχτα. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Ξέρεις τι λέει ο μπαμπάς. Τι λέει ο μπαμπάς? Πως οι άντρες κάνουν τα ίδια λάθη ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή? Ερωτεύονται ή παντρεύονται γυναίκες που μοιάζουν η μία με την άλλη σαν δύο σταγόνες νερό. Και λοιπόν πες το γλυκό στον Πατερούλη ότι μοιάζεις εσύ με τη Μέρη όσο μοιάζω εγώ στο Γιάσερ Αραφάτ. Κι είναι καλό. Καλό! Ουράνια ευλογία. Εσύ μικρό γλυκό μου κοριτσάκι μου χαϊδεύεις τα φτερά. Η Μέρη μου τα μαδούσε. Ανάμεσα σε σένα και στη Μέρη υπάρχει τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι στανά παπούτσια και ένα ζευγάρι αναπαυτικές παντούφλες. Επιτέλους, και τώρα που τόλμησες να ανοίξεις το στόμα σου, διηγήσου μου που τη γνώρισες. Σε κανένα φιλικό σπίτι στον δρόμο. Αγαπούλα μου, εγώ σου έκανα το χατήρι, κάνει και στο δικό μου. Ξέρεις τι ωραίο καιρό κάνει έξω. Ξέρω. Όμως πες με αυτό μονάχα. Τι φίλησες το πρώτο βράδυ? Όχι. Τότε γιατί φίλησες εμένα το πρώτο βράδυ? Γιατί απλούστατε εσύ δεν μοιάζεις καθόλου με τη Μέρη. Εκείνη έχει ένα ολόκληρο οπλοστάσιο από σαρκαστικές παρατηρήσεις που σου κόβουν κάθε διάθεση για φιλιά και χάδια. Σου λέει ας πούμε, ας μην αρχίσουμε κάτι που δεν μπορούμε να το τελειώσουμε μέσα σε ένα ταξί. Και εσύ αισθάνεσαι σαν να σου αδειάζουν ένα κουβαδάκι με παγάκια στο σβέρφο. Και πότε την πρώτη φίλησες τελικά, πού ήταν, πάνω στο χειρουργικό τραπέζι, αρκωμένη? Όχι, μέσα σε ένα ταξί. Πω, δεν μου λες σε παρακαλώ, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όλοι αυτοί εδώ οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τα κέρδη σου μόνο για Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Άλλοι 10 να κέρδισαν όσα εσύ θα καμπελήσει το πρόβλημα της βοήθειας στις υπαράκτητες χώρες. Ανοίξτε, ανοίξτε, παρακαλώ. Τι παρακαλώ, εγώ και ένα θέατρο να ανοίξω μόνο. Θα βγούμε από την πίσω πόρτα και θα σου φανάξω ένα ταξί. Μα κάνεις ένα γνήμη δρομένη τροδέρμο. Αυτό ακριβώς έχει. Η κόρη της πράσινης κοιλάδας περιμένει. Συγγνώμη, με συγχωρείτε που μπούκαρα έτσι απρόσκλητος, θα έκανα λάθος το πάτωμα. Όχι, όχι, κανένα λάθος, δεν είναι το διαμέρισμα του υπόψη σας, παρακαλώ περάστε, έρχεται αμέσως. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρετε ήδη. Δεν ξέρω, πώς δεν ξέρω, αλλήμωνα. Ξέρετε. Αχ, σας βλέπω από κοντά, πώς δεν ξέρω, σας θαυμάζω. Ευχαριστώ σας πάρα πολύ. Σας παρακολουθώ χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Είστε το ίδανμά μου. Είστε ο Ντέρκ Ουίνστον, με λένε Όσκαρ Νένσον. Επιτέλους, είσαστε το πρώτο μου Όσκαρ. Ωραία. Συνάδελφο του Μπόμπου, κύριε Νέστον. Δικηγόρο και οικονομικό του σύμβουλο. Ωραία, λοιπόν, ώστε να εμφανιστεί ο Μπόμπου, προλαβαίνω να πεταχτώ με το διαμερισμά μου να αφήσω αυτό το κομψοτέχνημα. Είναι φαντάρο. Για φαντάρο μου το δώσανε. Μένω πάρα πολύ κοντά, κύριε Νέλσον. 47 πατώματα πιο πάνω. Φαντάζομαι λοιπόν ώστε να κατεβείτε, ναι. Θα έχουν απομακρυνθεί τα γυναικόπαιδα. Ορίστε. Τα γυναικό. Λέω είναι κάτι μια κατάσταση. Λοιπόν, ορβουάρ, κύριε Νέλσον. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Και εγώ και ομολογώ ότι ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Που ήρθα. Όχι που είστε έτσι. Τι. Σας φανταζόμουν πολύ πιο. Χοντρό. Όχι πολύ πιο. Ψηλό. Όχι, όχι. Εννοώ πολύ πιο. Τενόρο, τι. Πολύ γκουνκιάνο. Α, έτσι πέστε μου. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι ένα τόσο διάσημο τάφο θα μπορούσε να είναι και τόσο όπλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κύριε Μίσον, μια και είναι ευκαιρία βραδύ καθεμόνη, αυτό μου δίνει το θάρρος που είστε έτσι απλώς να σας κάνω μια κάπως αδιάκριτη ερώτηση, μου επιτρέπετε. Μα ελάτε, τόσα γράφουν οι εφημερίδες για μένα, πέστε το. Κοιτάξτε, έχω τρακ και ντρέπομαι. Και τώρα τι θέλετε, να μην σας κοιτάω για να πάρετε θάρρος? Λοιπόν, θα πάρω και θα σας το πω, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κοιτάξτε, πρόκειται για τη Σάρον Γκρίφιθ. Την ηθοποιώ. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχω κάνει μια ταινία μαζί της. Το κολλάζ
κολασμένο πάθος. Μπράβο, τώρα το θυμήθηκα. Βοητευτική γυναίκα, κύριε Βίνστον. Εμένα τρέτε, κύριε Βίνστον, το δικό μου κολασμένο πάθος. Μην μου πείτε. Ντρέπομαι δηλαδή που σας το λέω, αλλά είναι πραγματικά. Θυμάστε μια σκηνή που είχατε μαζί της. Με τη Σάρων. Με τη Σάρων, σε αυτή την ταινία ακριβώς το κολασμένο πάθος. Παλεύετε λοιπόν μαζί της μέσα σε μια σιταποθήκη. Πάλευα με τη Σάρων. Με τη Σάρων. Να τη πάρετε το περίστροφο από τα χέρια. Κράτη και περίστροφο. Κράτη και ένα περίστροφο. Ναι. Και τι κάνετε, παλεύετε, αυτή φοράει έτσι κάτι αραχνοήφαντα. Ναι. Τη ρίχνετε κάτω. Την πέταξε κάτω. Μέσα στα άχυρα. Ναι, κύριε μου, στο άχυρο. Πέφτετε από πάνω της. Έπεσε πάνω στην άχυρα. Απάνω της, την βουτάτε και τη φυλάτε, τη φυλάτε. Τη φυλάτε μέσα στο στόμα επί 120 δευτερόλεπτα, το θυμόσαστε. Με το ρολόι στο χέρι είσαστε. Κάτι θυμάμαι ότι έκανα στη Σάρων. Ήμουν καλός. Τις κάνατε πάρα πολλά, δεν ξέρω, αλλά θέλω να μου πείτε, εκείνη, αυτά τα 120 δευτερόλεπτα, πώς ήτανε, δηλαδή. Τι έκανε. Τι έκανε, πώς ήτανε. Ένα λεπτό να συμβουλεύω. Κρατήστε το φαντάρο. Με υποχρεώνετε. Κρατήστε τον καλά. Το φαντάρο. Με υποχρεώνετε. Να απομακρυνθείτε λίγο. Έτσι, εκεί. Είσαστε σε επικίνδυνη περιοχή. Ένα λεπτό να συμβουλευτώ το καρνέ μου. Το περίφημο μαύρο καρνέ του Ντέρκ Ουίνστον, το ερωτικό who is who. Ξέρετε, έγραψα ένα βιβλίο για τη ζωή μου και κρατούσα σημειώσεις. Πώς την είπαμε, Σάρων Γκρίφιθ. Στο σίγμα θα την έχω. Ως προς το Σάρων, γιατί στο Γκρίφιθ. Α, συγγνώμη, δεν επιτρέπετε. Συγγνώμη, σας είπα συγγνώμη. Σάρων, σιταποθήκη πρέπει να είναι. Αφού στη σιταποθήκη έγινε το έγκλημα. Τη βρήκα. Δεν πρέπει να ήταν πολύ σπουδαία, κύριε Νέλσον. Έρχεται 19η. 19η, σε τι? Στη γενική κατάταξη. Έχω ταξινομήσει όλες τις στάρ του Hollywood ανάλογα με την ερωτική τους θερμότητα. Στον κινηματογράφο, φυσικά, ε! Και τη Σάρων ερωτικά την έχετε κατατάξει. Λυπάμαι που σας απογοητεύω, οι αριθμοί είναι ανήλικτοι. Πιστεύω όμως πως η Σάρων από τότε θα έχει κάνει πρόοδο, κοπέλα. Έκανε πολλές ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Ο Ρουάρ, κύριε Νέλσον. Συγγνώμη, το πράγμα μου το δίνει, κύριε Νέλσον. Συγγνώμη, Νέλσον. Ήθελα να ξέρω με τα κριτήρια, δηλαδή. Να σας πω κάτι. Μπορεί να φταίω κι εγώ. Είχαν βάλει αληθινό στάρ στη σταποδίκη. Κι εγώ είμαι αλλεργικός, μου βγαίνει φαγούρα συνέχεια. Χαζέψατε, τι πάθατε. Κορμουάρ, κύριε Νέλσον. Θα γυρίσετε καμία έτσι καλύτερη σκηνή με τη Σάρων. Με την κόρη της θα κάνω μια τέτοια. Η Σάρων, 19η. Πώς μας ξεγελάνε τα όνειρά μας. Η Σάρων, 19η. Τι ήθελα καιρό τώρα. Δηλαδή, πώς πρέπει να είναι η πρώτη. Αυτό είναι υγιεινό ποτό. Όσκαρ, τι κάνεις εκεί, πίνεις πρωί-πρωί. Μέρι, τέλος Μέρι. Τι να κάνω, κόντεψα να με τρελάνουν εδώ μέσα. Μέρι, πού έχεις το νου σου. Καλέ μου, Όσκαρ, πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ο Μπομ που είναι. Κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι. Έρχεται, ασχολείται με την εκένωση του άμαχου πληθυσμού. Μισό λεπτό να σε δω. Καλά. Εσύ είσαι εκφαμβωτική. Να σ' άκουγε κανεί. Το νόμιζα ότι όλο ήμουν καρατέρα. Κάτσε να δω τι κάνει ο μπάφαλο. Όχι, όχι, περίμενε. Μια στιγμή. Δώσ' με ένα τσιγάρο. Μέρι, έχει τρακ. Έλα τώρα, τι είναι αυτό που λες. 9 μήνες έχω να δω τον Μπομ. Νομίζω μπορώ να αντέξω 5 λεπτά ακόμα. Τι κάνει η γυναίκα σου, η Τζένιφερ. Η γυναίκα μου μια χαρά είναι. Μου έκανε μάλιστα και ένα νόθο παιδί με τον Woody Allen. Με τον Woody Allen, τη ζηλεύω, τρελαίνομαι για τον Woody Allen. Είσαι τόσο νευρική που δεν άκουσες λέξη από τι είπα. Πού δεν άκουσες. Είπες ότι η Τζένιφερ είναι καλά και κάτι έκανε με τον Woody Allen. Είσαι απέσιος. Μπράβο, Όσκαρ, ωραίος φίλος. Όμως έχεις δίκιο. Δεν ακούω και δεν είμαι καλά. Αχ, Όσκαρ, δεν έπρεπε να έρθω. Α, εσύ είσαι. Ολόκληρη. Βλέπεις, αμέσως με γνώρισε. Καλημέρα, Μπομ. Καλημέρα. Χαίρομαι. Είσαι πολύ ώρα. Όχι, όχι. Μόλις δεν έχει δύο στο δευτερόλεπτο. Αχ, αχ. Παιδάκια, μην σας αφήνω μισό λεπτό. Πάμε μέσα και πάμε. Πού πας, Όσκαρ. Αν είσαι έτσι. Τι κάνεις, πάνω πάνω τις επιλογές. Έλα, σε μισό λεπτό. Τα αφήνεις στη μέση όλα και φεύγεις. Πού πας. Νομίζω ότι θα μπορούσες να πεις κάτι. Ό,τι να είναι δηλαδή, έτσι για τους τύπους. Ναι, βέβαια. Τι. Λέω, άλλαξες. Είσαι διαφορετική. Πήγα να ρωτήσω τι κάνεις, αλλά δεν χρειάζεται, το βλέπω. Είσαι έκτακτα. Εσύ τι κάνεις. Σου πέρασε εκείνη η διάσταση που είχες πάρει. Όχι, δεν άλλαξες. Ξέρεις τι λέει μια βαρύτητα. Όσο πιο πολύ αλλάζουμε, τόσο πιο ίδιοι μένουν. Χριστός και Παναγία, αυτά είναι ξερά με ρίγο. Γιατί τι νόμιζε ότι είναι. Αυτιά μικρού παιδιού. Ο
Οπωσδήποτε σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες, Μέρη. Είμαι σίγουρος ότι δεν το ήθελες καθόλου. Να τελειώνουμε τα φορολογικά μας γιατί παντρεύομαι τον άλλο μήνα. Πάλι? Δεν το ξέρεις. Ναι. Συγγνώμη, νόμιζα ότι σου το είχε πει Όσκα. Ναι, αλλά μου διέφυγε. Την ξέρω. Όχι. Εσύ την ξέρεις? Λέγεται Τίφανη Ρίτσαρτς. Τίφανη. Είναι όμορφη, έξυπνη και τα έχει 400. 400. Τότε πόσο παντρεύεις? Μα την αλήθεια, ξέρω, μοναδικό προς ώρα κάνεις τον άλλο βαρούτι. Δεν είναι ούτε 5 λεπτά πάνω στο μέσα. Όσκαρ, αποκοιμήθηκες εκεί μέσα! Δεν είσαι καμιά φορά τελειώνω να τέλει δουλειά μας. Θα βιάσει να γυρίσει στη Φιλαδέλφια και δεν θέλω να σε καθυστερήσω. Όχι, απόψε θα μείνω στη Νέα Υόρκη, οπότε μπορείς να έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου, αν έχεις συνείδηση. Μέρι, δεν σε δώσω παρακαλώ. Έχεις υπογράψει μερικές επιταγές. Ροκφέλλερ, οδοντογιατρός. Ο οδοντογιατρός μου λέγεται Σίδνεϊ Μπάουερ. Πόπ, είναι εκείνος, αυτός δεν. Στην Ουάσιγκτον. Ποιος αυτός στην Ουάσιγκτον? Θυμάσαι εκείνο το κεντρικό εστιατόριο που ήταν χτισμένο σε μια σκουλιάκι και θαυμάσια στρίδια? Ναι, κάτι μου θυμίζει. Μπράβο, μια μέρα όπως τρώγαμε, έβγαλες μια κραυγή θριάμβωτη ανακάλυψης μαργαριτάρι. Δεν ήταν μαργαριτάρι, Πόπ, είχε σπάσει ένα από τα σφραγίσματά σου. Όχι ένα από τα σφραγίσματά μου, αλλά το ένα και μοναδικό μου σφράγισμα. Έστω. Αλήθεια, τι κάνει το ένα και μοναδικό σου σφράγισμα? Περίφημα. Η δικιά σου η γέφυρα. Σας παρακαλώ, δεν θα μιλάμε τώρα για οδοντογιατρική. Όσκαρ, κάνουμε την ώρα μας με ασήμαντες λεπτομέρειες. Παίρνω το καρνέ στο μικρό γραφείο και θα σημειώσω ό,τι θυμάμαι. Ποιες κάτι ιδέες, Φόρεστο. Καλά, εσύ θα μου τα πληρώσεις όλα, περίμενε. Λέω από τη βάρκα! Τάχα με χύμα, μας ήρθαν και τσουβαλάτα. Ήρθα και έλεγα πού είναι με το ρολόι στο χέρι μου. Ναι, το βλέπω στο μάτι σου. Πώς τα πάμε ναύτη, κάλμα η θάλασσα και ο Ροσπριμό. Κυρία, θα σ' αναφέρω τη θάλασσα την αλφάδιασα, τον καιρό τον ματσακώνησα. Ρε το πόμα, ρε το πόμα, ρε το πόμα, ρε το πόμα. Άνα, σας συστήσω. Με τον κύριο, γνωριστήκαμε πριν. Να σας πω, το καλοσκέφτηκα. Τη Σάρων την κατέταξε εν δέκατη. Αχ, με υποχρεώνεται. Ήτανε πολύ μεγάλο, έτσι. Για διορισμούς μιλάτε, όρια μετράτε εδώ, έτσι. Για τη Σάρων που έχει κάνει μια ταινία. Α, για γυναίκες εδώ, έχουμε τον ειδικό. Έχεις παντρευτεί 4 φορές, πώς τα κατάφερες? Αν είχα εγώ τα λεφτά που έχει, θα είχα παντρευτεί όχι 4, αλλά 24. Ντρέπομαι που θα σας το πω, παιδιά. Αλλά έχω παντρευτεί μόνο 3 φορές. Και μάλιστα παντρεύτηκα την πρώτη μου γυναίκα 2 φορές. Και με 3 γάμους στο Hollywood Pop. Με θεωρούν ασκητικό τύπο. Δεν μου λες, πες μου τώρα αυτό που μας καίει. Τι διατροφές πληρώνεις? Καμία. Η δεύτερη γυναίκα μου παντρεύτηκε το πιο ακριβό αισθητικό χειρούργο της Καλιφόρνιας. Τον ερωτεύτηκε εγώ την ώρα που της έβγαζε μια κρεατοελιά από το δεξί της παΐδι. Με τυρμπουσόν την έβγαζε. Και η πρώτη? Αχ, η πρώτη. Η πρώτη δολοφονήθηκε. Την έπνιξε στα νεύρα σου, σε καυγά. Όχι. Τι? Έφαγε μια τηγανιά μανιτάρια και πέθανε. Τη χάσαμε στη σύρα. Είδες, για να μην τρώει μανιτάρια η Μέρη, τι τραβάω εγώ τώρα, κύριε. Καλά, καλά, μια ζωή λουφαδόρος και στο ναυτικό. Πο, έτσι ήταν αυτό. Πομ, έχεις προβλήματα με διατροφές? Προβλήματα, λέει, 50.000 δολαρίων, φιλαράκο. Ωραία στη φέρανε, καλό ζωντόβολο δικηγόρο σου. Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα. Μην ενοχλείστε, δεν ήμουν εγώ δικηγόρος του τότε. Αλλά τώρα ξέρω, εσείς έχετε να πείτε τα δικά σας, να συζητήσετε. Εγώ πάω να τελειώσω με τους φακέλους. Έχουμε δουλειές με φούντες. Το βιβλίο μου. Ναι, το βιβλίο σου, κάτσε να το διάβασες, Μπομ. Το διάβασα, κάτσε. Μπράβο. Να ησυχάσω τώρα, Μην ησυχάσεις. Δεν ξέρεις, είσαι πια μεγάλο παιδί και δεν χρειάζεται να σε... σου χρυσώσω το χάπι, αλλά το βιβλίο σου δεν είναι καν βιβλίο. Και τι είναι, Μπομ? 522 σελίδες που είχες την έμπνευση να τις βάλεις τη μία πάνω στην άλλη. Βιβλίο δεν θα τη ξέρεις, ύφος, ατμόσφαιρα, δράση. Εσύ δεν διηγείσαι απολύτως τίποτα και όποτε το κάνεις πάρα πολύ άσχημα. Εντάξει, έχεις μερικές μικροεπιφυλάξεις και μερικές μικρολεπτομέρειες. Λυπάμαι. Μη λυπάσαι, δεν ήρθα εδώ για να σε στενοχωρήσω το φίλο μου ποτέ. Δεν πειράζει, θα κοιτάξω κάπου αλλού. Δεν μου λες, Μπομ, πόσο στοιχίζει το τύπωμα ενός τέτοιου βιβλίου? 30.000 δολάρια. Εάν σου υπογράψω ένα τσεκ 100.000 δολαρίων, θα μου το εκδώσεις? Ναι, εκδίδω βιβλία. Δεν εκδίδομαι εγώ ο ίδιος. Μα νόμιζα πως έχεις ανάγκη από χρήματα. Αν έχω, λέει, περισσότερη από όσοι είχε ανάγκη ο Νόε από μία ομπρέλα, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να πουληθώ. Γιατί με κοιτάζεις έτσι?
για να εκφράσω το θαυμασμό μου κατά τις καταπληκτικά έντομο. Πες μου, Ντόκτωρα, έτσι στη φιλία μας, τι το θες αυτό το πλοίο, γιατί το κάνεις για τα λεφτά? Λεφτά έχω τόσα, φίλε μου, που μπορώ να ξαναχτίσω τις πυραμίδες στο φυσικό τους μέγεθος. Τότε... Να θέλω να αποδείξω στον κόσμο πως μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω από το να δείχνω τα δόντια μου και να αγκαλιάζω μπογιατισμένες κουκλίτσες στην οθόνη. Κοίτα, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τίποτα. Θα προσπαθήσω να το ξαναδιαβάσω το βιβλίο σου. Αν είχες βάλει τουλάχιστον καμιά τελεία εδώ μέσα. Κόβουν τη φράση. Δεν θα το πιστέψεις, γι' αυτό τις έχουμε τις τελείες. Ξεκινάει, Ευθύμιο. Να σας συστήσω. Η πρώην γυναίκα μου, Μέρι Καλαβουέι, ο κύριος... Ντέρκ Λίνστον. Το πραγματικό σας όνομα είναι Λίνστον Κρέπ. Το Ντέρκ είναι ένα γραμματισμός του Κρέπ, σωστά? Κι εσείς είστε ένα γοητευτικό κομπιούτερ ονόματι Μέρι. Καλά, πού τα θυμάστε όλα αυτά? Έχω μια ολόκληρη αποθήκη από άχρηστες πληροφορίες στο μυαλό μου. Καλό ήταν αυτό. Τι, έχεις είσαι άρρωστος? Όχι, εγώ φταίω. Είμαστε πάλι φίλοι με τον Μπομπ. Ναι, υπηρετήσαμε μαζί στο ναυτικό. Υποφελήθηκα από τη φιλία μας και του φέρα να μου εκδώσει το βιβλίο. Ε, τον Μπομπ! Ναι, τον Ντέρκ! Δεν θα βγεις, ο Ντέρκ. Καθίστε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πώς τη γράψετε βιβλίο, κύριε Χουίστον. Τι ωραία ιδέα. Με συγχωρείτε, έχω... Θα πέσεις προς... Μα μπήκες από εδώ. Κάτσε. Κάτι ξέχασα, έχω να... Εδώ το είχα αφή. Σας διέκοψα, συγγνώμη, το ψάχνα ήταν σημαντικό, συνεχίστε, συγγνώμη. Το ίδιο πίστευα και εγώ πως είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα να γράψεις ένα βιβλίο. Αλλά πριν μιλήσω με τον Μπομπ, με φαρμακά. Στην κρεβατοκάμαρα που άφησα. Άρα, Μέρι, μου είπε πού είσαι. Εσύ κουνιέσαι ή η κολόνα. Μην φύγεις πριν μιλήσουμε, κάτι θέλω να σου πω. Συγγνώμη, συνεχίστε γιατί είναι συγγνώμη. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να φιλερίσω μαζί σας. Φυσικά δεν μπόρεσα να δω όλες τις... Πώς μου έφτασε όταν καθόμουν εδώ. Με συγχωρείς, Ρεντερ. Ξέρεις, είναι σημαντικό. Το βρήκε? Όχι. Κάτσε, γιατί... γιατί σηκώθηκες, κάτσε. Δεν... Θα το βρω, είναι ένα στοιχείο για... Σας διέκοψα. Συγγνώμη. Θα το βρω, συγγνώμη, συνεχίστε. Να σας πω, θα συνεχιστεί πολλή ώρα αυτό το σούρτα φέρτα. Νομίζω ότι γυρίζω ταινία κατασκοπίας. Μήπως είναι στο... το βρήκα. Αν ξανάρθει θα πάω να κουβεντιάσουμε αλλού. Τι σας έλεγα? Μου λέγατε για κάτι που δεν μπορέσατε να κάνετε, κάτι... Α, ναι, για τις ταινίες σας. Α, μου άρεσε πάρα πολύ. Σοβαρά? Φυσικά, δεν μπόρεσα να τις δω όλες, δεν μ' άφηνε η μαμά μου. Α, και εμένα η δική μου. Τις βλέπει όμως ο υπερσαριός μου, ο Τζόρτζ Φίλις, και μου τηλεφωνεί. Μου λέει, εκεί ήσουν καλύτερος, εκεί ήσουν έσχος. Βέβαια μου τα λέει έτσι με τρόπο, μη μου έρθει αποπληξία. Ελάτε τώρα, τα παραλέτε. Γιατί? Δεν είστε τόσο όμορφος και να είστε τόσο κακός στο βιό. Καλό κι αυτό. Όλα τα κορίτσια στο περιοδικό μου είναι ξετρελαμένα μαζί σας. Μη μου πείτε, εργάζεστε σε περιοδικό. Μέστο για εσάς, κυρία μου, κρατάω τη στήλη. Οι αναγνώστριες μας γράφουν. Καλά, και τι κάνετε εκεί? Τις αναγνώστριες που γράφουν. Α, τόσο καλά. Δεν μου λέτε, είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Μπομπ? Τι? Πως είστε πρώην γυναίκα του. Ναι, αλήθεια είναι. Αυτό είναι θαυμάσιο. Γιατί? Γιατί είστε πρώην γυναίκα του. Και έτσι ο Μπομπ δεν έχει πια κανένα δικαίωμα επάνω σας. Κι αν σας αρέσει το Κοντόπουλο, συνοδεία τσιγκάνικης ορχήστρας, όλα τα πάνε θαυμάσια. Αν δεν κάνω λάθος, με καλείτε σε δίπλα. Ακριβώς. Πότε? Τώρα αμέσως. Αμα είναι πολύ νωρίς. Η ένσταση απορρίπτεται, λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω. Μα δεν πεινάτε. Πεινάω, πάντα πεινάω. Αφού πεινάτε, θα βγούμε να φάμε. Πετάγομαι στον διαμερισμά μου να αλλάξω και επιστρέφω να σας πάρω σε 10 λεπτά. 10 λεπτά! Ναι. Δώστε μου λιγάκι λίγο χρόνο έτσι να κάνω πως διστάζω. Έστω 11 λεπτά. Τι έπαθε, σου έδωσα καμιά σπρωξιά? Όχι. Νόμισα ότι... έφυγες. Μπα, από πότε σου έγινε τόσο απαραίτητη η παρουσία? Ότι έφυγες χωρίς να μιλήσουμε, θέλω να πω. Α. Μέρι. Μπο. Σκέφτηκα. Έλα, όλα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο, είδε. Μπορείς να μ' ακούσεις 5 λεπτά, χωρίς να λες εξυπνάδες. Θα προσπαθήσω.
πεις. Ωραία, το ελπίζω. Θέλω να σου μιλήσω σοβαρά. Δεν μπορώ όταν εγώ ρωτήσω με πειράγματα. Ωραία, λοιπόν, σ' ακούω, Παπ, τι θες να μου πεις. Σου είπα ότι ξαναπαντρεύω. Αυτό το άκουσα. Με απασχολεί λοιπόν κάτι που είπε σήμερα το πρωί η Τίφανη. Ναι. Είπε ότι εμείς οι άντρες κάνουμε πάντα τα ίδια λάθη και θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα. Να τα καταφέρεις καλύτερα αυτή τη φορά. Άκουσε, Μπέρντι. Πες μου σε τι έφταιξα. Όταν χωρίσαμε πέρασαν νύχτες και νύχτες μεθυσμένος, λέγοντας μέσα μου ότι έφταιγες εσύ. Και τώρα που είσαι ξεμέθυστος, λες πάλι το ίδιο. Όχι. Όταν ξεμέθυσα για τα καλά και πέταξα και την τελευταία φουρκέτα σου από το μπάνιο, κατάλαβα ότι το μισό φταίξιμο ήταν δικό μου. Το μισό φταίξιμο! Δηλαδή τι νομίζεις, ότι μπορούμε να το χωρίσουμε σε τρία κομμάτια σαν σάντουιτς? Νομίζω ότι δεν υπάρχει συνταγή για την επιτυχία, αλλά πως η αποτυχία μπορεί να σε διδάξει πολλά. Και μου ζητάς τη συνταγή του ευτυχούς γάμου. Όχι, απλώς τα λάθη που έκανα με σένα δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω με την Τίφανη και ζητάω τη βοήθειά σου. Γιατί δεν ρωτάς καλύτερα κανένα περιοδικό? Τη στείλει πονεμένες καρδιές, παραδείγματος χάρη. Μπομπ, με συγχωρείς. Τώρα φταίς όμως κι εσύ. Θες να αναλύσεις το κάθε τι. Και ζητάς να βρεις λογική σε ένα πράγμα που είναι εντελώς παράλογο όπως ο έρωτας. Ίσως. Τι θες να σου πω, ότι το ψάρεμα ήταν η μεγαλύτερη απόλαυση της ζωής σου? Ή ότι άρπαζες την εφημερίδα όπου τερχόταν και κλειδωνόσουν στο μπάνι? Ή ότι δεν μου μιλούσες ποτέ με στο αυτοκίνητο? Και δεν μιλούσα. Στο φανάρι. Θα ανάψει πράσινο καμιά φορά, ανοιχτώσαμε εδώ μέσα. Σε μένα λέξη δεν έλεγε. Αυτά είναι όλα και όλα που θυμάσαι από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη μου παριστάνεις τον ασιομάτυρα και ξεχνάς κάτι. Εσύ έφυγες, όχι εγώ. Τεχνικός ναι. Τι θα πει τεχνικός ναι? Άρπαξες τη βαλίτσα σου με στάδια μεσά και το έβαλες στα πόδια, ναι? Τι ξέρεις κάτι? Ποτέ δεν έμαθα γιατί. Μη μου πεις. Το μόνο που ξέρω είναι πως τη μια στιγμή με φιλούσες στο λαιμό ωραία και καλά και την άλλη πρώτα και στα σιρτάρια και πέτα και στα πουκάμισά σου μέσα σε μια βαλίτσα. Έτσι γράφεις εσύ την ιστορία. Μα την αλήθεια. Θέλεις μήπως να σου φρεσκάρω τη μνήμη Μέρη? Το θες πραγματικά? Το θέλω εγώ. Πολύ ωραία λοιπόν, θα σου αναπαραστήσω τη σκηνή. Εσύ σου να ξαπλωμένη στο κρεβάτι και διάβαζες ένα βιβλίο. Εγώ σε πλησίασα, ξάπλωσα δίπλα σου, σε αγκάλιασα, σε φίλησα τρυφερά στο λαιμό. Εσύ τότε έβγαλες έναν βαριεστημένο αναστενάγμα. Τσάκισες προσεκτικά τη σελίδα του βιβλίου που διάβαζε. Μην τυχόν και χάσεις τη συνέχεια και τι θα απογίνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ακούμπησες το βιβλίο στο κομωδίνο και ξέρεις τι είπες καρτερικά? Εντάξει, ας ανάψουν τα πυροτεχνήματα. Έτσι είπα, νόστιμο ήταν. Νόστιμο, εγώ το βρήκα απέσιο. Ένα αστείο έκανα εγώ. Ναι, αλλά εγώ δεν είχα καμία όρεξη για αστεία. Και φτάνει στα γόνα που ξεκύλησε το ποτήρι. Είχα περάσει μια άθλια μέρα. Ήμουν κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, αποκαμωμένος και γύρευα λίγη ζεστασιά, λίγη συγκίνηση. Γύρευα εσένα. Ήταν δηλαδή η περίπτωση σε επιγούς ανάγκη. Μάλιστα. Και αν είχες περισσότερη καρδιά και λιγότερο μυαλό, θα καταλάβαινες ότι και στον έρωτα υπάρχουν περιπτώσεις επιγούσης ανάγκης. Σε παρακαλώ, άσε το μελόδραμα. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι εκείνη τη στιγμή δεν έδειξα αρκετή κατανόηση. Ήμουν αρκετά τρυφερή και συγκινητική άλλες ώρες. Και με το παραπάνω μάλιστα. Εσύ, μα κάθε φορά που σε αγκάλιαζα, αισθανόμουν σαν τον Μίκι Μάους που φυλάει τον Ποπάι. Παιδιά μου, κουβεντιάζετε. Μέρι, τώρα εδώ που τα λέμε ένα σήμα το χαστούκάκι ήτανε. Έχω δει εγώ πολύ ωραιότερα σε κόπηρε συμβιβασμού στο δικαστήριο. Πώς έγινε το κακό? Με θύμωσε και τη είπα μερικά δυσάρεστα πράγματα. Τα παραείπα εδώ που τα λέμε. Κάνε πως με ξαναχαστούκεις και σε τρακαλίζω. Δεν ήρθε γι' αυτό. Αλλά έκανα μου ζητήσει συγγνώμη. Ούτε. Δεν τα ξέχασε κάτι? Θυμήθηκα κάτι. Τι? Πρέπει να μείνω λίγο ακόμα, μπορώ? Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Περιμένω τηλέφωνο από το ξενοδοχείο όλου να μου πούνε αν έχουν το μάτι. Αλήθεια, μπορώ να χρησιμοποιήσω το δικό σου? Πρέπει να αλλάξω φόρεμα. Θα αλλάξεις φόρεμα για να απαντήσεις το τηλέφωνο? Φυσικά. Ευχαριστώ, γλυκέ. Είσαι γλυκά. Πάψε να ασχολείσαι μαζί της. Έχουμε να συζητήσουμε σοβαρότερα πράγματα. Μπορείς να μ' ακούσεις? Σ' ακούω, λέγει. Θα σου κάνω μια-δυο ερωτήσεις. Η δεσποινή Τίφανη Ρίτσαρντς παρουσιάζει όλα τα συμπτώματα μεγάλου πλούτου, έτσι. Ε, τι θες να πεις με αυτό? Πρέπει να τη συντηρείς και δεν μπορείς. Από ό,τι είδα στα χαρτιά σου, δεν μπορείς να συντηρήσεις ούτε τον εαυτό σου. Αστειεύεσαι, βέβαια. Τότε γιατί δεν γελάς? Ακούω, Όσκαρ. Αν το πας απ' έξω να μου πεις ότι δεν μπορώ να παντρευτώ την Τίφανη, είσαι πολύ γελασμένος. Είμαι πλέον ενήλικος και βγάζω κάθε χρόνο την εταιρεία μου 200.000 δολάρια.
Ωραία. Και πληρώνεις για ενίκιο, υπηρεσία, κουστούμια κλπ. 150.000 δολάρια. Πρόσθεση και 50.000 δολάρια τη διατροφή στη μέρη. 50.000 δολάρια για αυτή την κυρία και να σκεφτείς ότι αγοράσαμε ολόκληρη την Αλάσκα από τους Ρώσους για 38.500 δολάρια μόνο. Την αγοράσαμε σε εκτόσεις. Λοιπόν, 150.000 και 50.200 και 15.000 φόρες 215. Ήγουν, κερδίζεις 200, ξοδεύεις 215. Άρα, όχι σύζυγο δεν μπορείς να συντηρήσεις, αλλά ούτε καναρίνη. Άκου κύριε Σάιλο, δεν θα ξανακαπνίσω, δεν ξαναπιω, δεν ξαναβάλω ζάχαρη στον καφέ μου, αλλά την Τίφανη δεν την παντρευτώ. Το κατάλαβες? Μη συνεχίζεσαι, παντρέψου τη. Πες μου όμως τι θα κάνεις αν σε 4 χρόνια θελήσεις να τη χωρίσεις, πώς θα της πληρώσεις διατροφή? Δεν σκοπεύω να χωρίσω την Τίφανη. Και τη μέρα δεν την παντρεύτηκες, δεν σκοπεύες να τη χωρίσεις και όμως τη χώρισες. Και η στατιστική λέει πως είναι πολύ πιθανό να χωρίσεις και με την Τίφανη. Και στατιστική, παιδάκι μου, τι λες, τρελάθηκες? Πω, μια γυναίκα που έκανε δίδυμα έχει περισσότερες πιθανότητες να ξανακάνει δίδυμα από μια γυναίκα που γεννάει μόνο μονά παιδιά. Λοιπόν, εγώ δεν γεννάω ούτε μονά ούτε ζυγά παιδιά. Μπορείς να βασιστείς αυτό, μου το είπε ο γυναικολόγος μου. Κάτσε σε ειδήσει, ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα με στοιχεία, κάποια λίστα υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία λίστα σειρά. Αν κοιτάξεις καλά, παιδάκι μου εδώ πέρα, θα καταλάβεις καμία αιτία του κακού. Οι 50.000 δολάρια που δίνουν διατροφή στη μέρη και 25.000 δολάρια που μου ζητάει εφορία. Αν δεν είχα αυτά τα προβλήματα, θα ήμουν με το βασιλιά γενιά. Ωραία, ωραία. Μπορεί να ξαναπαντρευτεί η μέρη, οπότε γλιτώνεις 50.000 δολάρια. Και ποιος ηλίθιος θα πρέπει να παντρευτεί τη μέρη? Εγώ ξέρω ένα που την παντρεύτηκε. Ναι! Ορίστε κύριε ξενοδοχειόλου, εδώ ο μπάτλερ της Ρωμαϊκάλα Βουέβη. Σε τι μόνος μου χρήσιμο. Μια στιγμή παρακαλώ. Μέρε! Μέρε! Μωρίζε! Τι θες γλυκέ μου? Ξενοδοχειόλου, δεν έχουνε λέει μόνο δωμάτια, αλλά μπορείς να σου δώσουν μία σουίτα. Τρία δωμάτια και πόλη. Πες να πάνε στο... Να τους καθοδηγήσω, θα το πετύχω. Ακούστε κυρία ξενοδοχειόλου, η κυρία Καλαβοή δεν μπορεί να αρκεστεί σε τόσο μικρή σουίτα. Θέλει μεγάλη. 8 δωμάτια, σαν τραπεζαρία, χολ, κουζίνα, λουτρό, με σε ξένων, δωμάτια υπηρεσίας, βεράντα, αλέα στο πεζούλι και πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων. Δεν με έχετε. Μα είστε σοβαρό ξενοδοχείο, εσείς. Και πάψε να με λες γλυκές. Και τώρα, πρώην γλυκέ μου, κοίτα να μου βρεις κανένα δωμάτιο σε κανένα ξενοδοχείο. Κάπου πρέπει να κοιμηθώ απόψε. Εντάξει, σίκα, μπορείς να μείνεις εδώ. Θα λείπω εγώ όλο το Σαββατοκύριακο. Θα πάω με την Τίφανη στον Κόσερ. Α, α. Γιατί κάνεις α, α, α. Δεν ξέρω. Προτιμούσες να κάνω ο, ο. Εντάξει, μου λέω, ηρέμησε, μπορείς να μείνεις εδώ. Μη φοβάσαι, δεν θα είμαι εγώ εδώ. Δεν φοβάμαι. Δεν φοβόμουν ούτε όταν ήσουν εδώ. Άκουσες αυτό, άκουσες το βλέπω στο μάτι σου, το άκουσες καλά. Εγώ αυτή την κυρία δεν θα προχωρήσω, έπρεπε να τη στραγγαλίσω. Και κανένα δικαστήριο στον κόσμο δεν βρισκόταν να με καταδικάσει. Έλα. Τι θέλεις εσύ εδώ? Ήρθα να την πάρω. Δώσαμε, δώσαμε. Τι λέει, τι να πάρει? Κι άλλη κανείς έρχεται να πάρει με πάγουσα καρδία και με κοστούμι 2.500 δολαρίων, τη μέρη φυσικά. Θα βγεις με τη μέρη. Είναι επικίνδυνο. Θα μπορούσε να με ρωτήσει, να με ενημεροειδοποιήσει. Γιατί το δικαστήριο σε όρισε παιδονόμο της. Απλώς αναρωτιέμαι, είναι ελεύθερη να κάνει τι θέλει, αλλά εσύ γιατί την κάλεσες? Επειδή έμοιαζε πεινασμένο το κορίτσι. Χαζέ, χαζέ. Επειδή τη βρίσκω πολύ γοητευτική γυναίκα. Μη μου πεις. Βλέπω. Και μόλι τη δέουσα με τριοφροσύνη. Μπορώ να σου πω ότι γνωρίζω από γυναίκες όσο γνωρίζεις εσύ από βιβλία. Ίσως και λίγο περισσότερο. Εγώ νομίζω ότι η Στάρσα και σένα κυκλοφορούν μόνο με γυναίκες που τις έχει δει ξεβράκωτες όλη η ντουμένη. Ω, βγαίνω και με τη μένη. Έλα τώρα, γιατί κατσούφιασες, κρέμασες Μπομπ, γιατί κρέμασες? Κρέμασα εγώ, με βρίσκεται κρεμασμένο, εγώ έσκανα εγώ. Χαίρομαι που θα βγεις με την πρώην γυναίκα μου και τη βρίσκεις γοητευτική. Έχω προηγηθεί ως γνωστό. Το παίρνω πάνω μου κι εγώ βέβαια. Σταρ κι εγώ και καλά. Ναι, ναι, ναι. Χαίρομαι που θα τη συνοδεύσεις.
Και αν μάλιστα αποφάσιζες να την παντρευτείς, θα σημεοστόλιζα όλη την περιοχή της Νέας Υόρκης και των περιφόρων. Θα με γλίτωνες έτσι, φιλαράκο μου, από 50.000 δολάρια το χρόνο. Μπομ, μη με βάλεις σε πειρασμό. Αν πρόκειται να σου προσφέρω υπηρεσία, είμαι ικανός για όλα. Κάθεσαι λοιπόν. Πάρτε και γίνομαι κουμπάρος. Πάρτε την και γίνεται επιδότη σα. Καταπληκτική ιδέα, Όσκαρ. Πώς δεν το σκέφτηκα, βέβαια. Μιλά σοβαρά, διέβεσαι. Ζούμε σε εποχή αμοιβαίων εξυπηρετήσεων. Εξής. Εμέ, να σε εξίσω. Έλα, πολύ καλά τα λέει, κύριε Νέλσον. Εγώ θέλω να εκδώσω το βιβλίο μου και αυτό θέλει να εκδώσει τη γυναίκα. Ξέρεις, θέλω να πω. Έτοιμη για τη θυσία. Ελπίζω να άρχισε αρκετά. Γιατί με κοιτάτε έτσι, φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, αυτό το φόρεμα θα είναι το μοναδικό ελαφρυντικό όταν θα με στείλουν στο κακουργοδικείο. Μόνο πρόσεξε απόψε, Μέρη, μη φτερνιστείς και έχουμε... αποκαλύψεις. Λες, ευτυχώς που δεν θα είσαι μπροστά, μην πάθεις συγκοπή. Φύγαμε! Μπορώ να αφήσω εδώ τη βαλίτσα μου, θα έρθω να την πάρω το βράδυ αν βρω το μάχο σε κανένα ξενοδοχείο. Να σου δώσω τα κλειδιά σου. Δεν χρειάζεται, εγώ πάω με τα δικά μου. Γιατί? Μ' αρέσει να έρθουμε πότε τις νύχτες να σε βλέπω που κοιμάσαι. Ροχαλίζεις μελωδικότατα. Καλό Σαββατοκύριακο, γλυκέ. Γεια σου, Όσκαρ. Φυλάξω από το Hollywood, μικρή μου. Μπο! Σε παρακαλώ, το μην κάνεις τέτοια μούτρα, στενοχωριέ. Σαν παπί έχεις γίνει. Θα σου γράψω και δεύτερο βιβλίο. Το λόγο. Μέρι, μπράχνεις πολύ. Όχι εγώ, τα μαλλιά μου. Σε 5 λεπτά θα είμαι σαν χρυσάνθεμα που το βούτυψε το νερό από την ανάποδη. Και είναι επικίνδυνο αυτό. Δεν ξέρω. Διάολε! Και το συμβόλαιό μου απαγορεύει να φλερτάρω με φαλακρές γυναίκες. Τόσο το καλύτερο για τις φαλακρές! Λες να σου πέσουν όλα αμέσως. Δεν ξέρω. Μη στενοχωριέσαι, μωρό μου. Θα σε γεμίσω φιλιά κατά την ώρα της τραγωδίας και δεν θα νιώσεις απολύτως τίποτα. Ώστε οι γυναίκες που τις γεμίζεις φιλιά δεν νιώθουν απολύτως τίποτα. Αφιλιοπλάσμα! Τι τόλμησες να πεις! Ξέρεις ότι ένα φιλί του Τερκ Λίνστον ισοδυναμεί με 8.251 θερμίδα και αποτελεί το κρυφό όνειρο όλων των δακτυλογράφων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ξέρω, αστεία τελικά είναι. Ξέρεις ότι μπορώ να σου κάνω ένα παιδί άμα σε κοιτάξω με ένα ειδικό δικό μου τρόπο. Το πιστεύεις αυτό? Το πιστεύω, έλα κάτσε χρόνο να τέτσι, παρακαλώ, ας μιλήσουμε για κάτι. Όχι πριν καταπιείς τις συκοφαντικές σου ίδρυς, κυρία Κελαγουέη, και τώρα ετοιμάσου. Σε μισό λεπτό δεν θα είσαι παρά ένα δύσμυρο πλασματάκι. Λαχανιασμένο διάβολο που θα τρέμει από ρίχνη συγκινήσεων. Έλα, Τερκ, άφησε με. Τερκ, ανόητα, άφησε με, σου λέω. Συγχαρητήρια. Πολύ έξυπνο, θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Θα έπρεπε, αλλά δεν. Φέρθηκε σαν κτήνος. Εγώ έπεσα και εσύ. Πονιβαλίτσα. Μην αλλάζεις κουβέντα, ποια βαλίτσα. Το λέμε τώρα, ναι, αμέσως. Ω Θεέ, άστινε, μοιάζεις με περιοδεύοντα πλασιέ. Φωτίστηκα. Πάω στο πλάσα μου, που αν μπορεί να έχουν κομμάτι. Τι θα πει μπορεί, ή έχουν ή δεν έχουν, και σίγουρα δεν έχουν, επειδή το πλάσα είναι στην άλλη άκρη της γης. Θα πάρω ταξί. Τέτοια ώρα και με τέτοιο καιρό. Πολύ καλά θα μείνω. Αλλά εσύ θα φύγεις. Μέρι, Μέρι, κάνεις να σου έκανα κάτι που δεν σου άρεσε διόλου. Άλλη μια τέτοια κουβέντα να πεις και σου βγάζω τα μάτια. Εντάξει, θα φύγω. Δώσ' μου όμως κάτι να πιω. Είναι απάνθρωπο να με ξαποστείλεις έτσι. Απάνθρωπο και χάριστο. Να είναι. Σε πήγα στο πιο σίκ εστιατόριο της πόλης. Σε κάει σαν γνήσιο μαύρο χαβιάρι. Και σε πότισα την ίδια βότκα που πίνει και ο σύντροφος Γιάλτσι. Γι' αυτό το πήγανε στο νοσοκομείο. Δώσ' μου κάτι να πιω. Τι είσαι απέσιο. Το ξέρω. Άντε καλά. Θα σου προσφέρω ένα ποτήρι. Μόνο ένα. Και θα το πιείς σε απόσταση εκτός πόλης. Δηλαδή, δεν θα έχω τη χαρά να σε πάρω στα γονατά μου, γιατί σε αφιλόξενο κορίτσι. Κάτσε εκεί, είπα. Και μη σε λέω. Τι θες, ουισκή, Μαρτίν. Ναι, ναι, ουισκάκι θα το πίναμε. Μάλιστα. Κύριε Ουίστορ. Παρακαλώ. Θα με υποχρεώσετε, αν θέλετε.
Αργήσετε να το πει. Να σου φοβερή. Ήθελα να ξέρω τι θα έλεγε ο Πο. Αμπατσάκωνε έτσι. Ο Πο. Τι να πει ο Πο, Πο. Τι. Έφυγε με μια όμορφη και έξυπνη κοπέλα. Που τα έχει 400 και πατάει και γερά στη γη. Το άγαλμα της ελευθερίας πήρε μαζί του. Πόση ώρα έχω στη διάθεσή μου για να τελειώσω αυτό το ποτό. 10 λεπτά, 1/4. Με συγχωρήστε, έρκαλα, είμαι ζαλισμένη. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που σε φίλησα έγινες παγόπουλο, ναι. Ναι. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έκανες. Και έπειτα, εγώ δεν ξέρω να παίζω τέτοιου είδους παιχνίδια, ναι. Και ποιο σου είπε πως ήταν παιχνίδι. Αλλά τώρα μην αρχίζεις τις κοινοτοπίες. Ήμουν ειλικρινής, ναι. Βέβαια. Ποιος άντρας δεν θα ήταν ειλικρινής με ένα ποτήρι κάτω από τη μύτη του και τη γυναίκα του φίλου του στην αγκαλιά του, ποιο. Πρώτα-πρώτα, δεν είσαι γυναίκα κανένας. Ύστερα-ύστερα. Ύστερα-ύστερα, ένα φιλί δεν είναι σφαίρα περιστρόφου. Το βλέπεις να έρχεται. Έχεις όλο τον καιρό να φυλακτείς. Άμα θες. Δηλαδή. Δηλαδή Μέρη μπόρεσα να σε φιλήσω επειδή και εσύ το ήθελες. Αυτή τη στιγμή έφτασες στο τελευταίο όριο προστιχιά. Σε παρακαλώ να φύγεις, φύγε. Τώρα αμέσως φύγε. Πρόσεχε, γίνεσαι εσύ τώρα κοινό. Για τελευταία φορά, κύριε Γουριστό. Να χορέψω. Λέμε που καμάρισε. Έχεις δίκιο, ναι. Ήθελα πολύ να με φιλήσεις. Δεν έχεις καταλάβει από την αρχή. Πολύ πιο πριν. Ξέρεις, εμείς οι Καζανόβες τα μυριζόμαστε κάτι τέτοια. Όπως οι σκύλοι μυρίζονται το σεισμό. Δεν μου λες, πώς το μυρίστηκες. Υπάρχουν ορισμένα συμπτώματα οφθαλμοφάνη. Η λοβή των αυτιών. Ποιοι? Η λοβή των αυτιών. Στην αρχή κοκκινίζει. Και όταν γίνουσαν δύο όρημα κεράσια, τότε καταλαβαίνουμε εμείς πως έφτασε η κατάλληλη στιγμή. Ενώ οι άλλοι, οι σύζυγοι, πιστεύουν πως η αιτία είναι το καλοριφέ. Λέει και από ποια ταινία ξεσήκωσε στον κόλπο γρήγορα. Δεν προσβάλλεις από καμία ταινία. Είναι αποτέλεσμα μακράς σειράς κλινικών παρατηρήσεων. Και ήδη η λοβή των αυτιών μου κοκκίνησαν σαν γεράσια. Και νομίζω ότι ξαναρχίζουν πάλι. Δεν είναι τώρα, ναι. Έπειτα, το περιλάλλει το σύμπτωμά σου. Μπορεί να μην είναι καλά. Αλάτιτος δεν είναι ούτε ο Πάπας. Όμως προηγουμένως το περιλάλλει το σύμπτωμά μου δεν με γέλασε. Το παραδέχομαι. Σε παρακαλώ, πέρασε το ποτό σου και πήγαινε να κλείσει. Πολύ ωραία. Εσύ το θέλησες. Αντίο! Καληνύχτα, Ντέκ. Καληνύχτα, κυρία Κιλαγουέι. Πηγαίνετε στο διάολο! Να μ' κάνει το κρεβάτι σας έρθει το κεφάλι! Δεν τρελέ! Αυτό λέγεται ψεύτικη έξοδος. Οι ηθοποιοί τρελαίνονται για κάτι τέτοιο. Τι κάνετε, καιρό έχουμε να δούμε. Μα πού είστε, για το όνομα του Θεού, άδεια σε μου τη γωνιά, ντε. Μιλάω σοβαρά, αν φύγε θα θυμώσω. Μέρη. Μέρη, δώσ' μου 5 λεπτά από τη ζωή σου και θα εξαφανιστώ για πάντα. Έλα, φανού γενναιόδωρη. Τι ψυχή έχουν 5 λεπτά στην ηλικία σου. Ενώ εγώ τα έχω τόσο ανάγκη. Εγώ, ο μεγάλος στάρ του Hollywood εξαπολύει την επίθεση του. Και σε λίγο, αντιστάσεως μειούσεις, η κυρία Μέρη Κελαγουέν θα καταγραφεί κι αυτή στο μαύρο καρνέ του Ντέρκου Ίσου. Στο μαύρο μου καρνέ, θες να ρίξεις μια ματιά. Και το δίνεις και το διαβάζουν από πάνω, μπράβο, τι να σου πω. Μόνο σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Έλα. Ξέρω ότι πεθαίνεις από περιέργεια. Ούτε να τα αγγίξω. 3/14 να κόψω τα αυτιά του άρθρου. Του σκύλου. 4/15 να πάω στην κλινική να δω τον χάλστο. Το γάτο. 5/16 κουκλίτσα 10.000 δολάρια. Είναι μια φορά. Τρέξει τις κούρσες. Στοιχημάτισα 10.000 δολάρια και τάχασα. Κουρέας, φωτογράφος, ασφάλειες. Ντέρκ, ή πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη ή έχεις 2 καρνέ. Δεν υπάρχει δεύτερο καρνέ, Μέρη. Όλα αυτά είναι διαφημιστικό κόλπο του περισσαριού μου. Πιστεύω πως δεν θα με προδώσεις. Τότε γιατί
σου αυτό άνοιξες. Έτσι, μια στιγμή αδυναμίας, ξέχασε. Ήταν κι αυτό κόλπο για να με συγκινήσει. Το πιστεύεις αυτό που λες? Φαντάζομαι εσείς οι Καζανόβες θα έχετε και μια ειδική συνταγή να του πάρετε τις τίμιες γυναίκες. Λοιπόν, κυρία Κελαουέι, ξέρετε τι πρέπει να μάθετε πρώτα απ' όλα? Να βουλώνετε το στόμα σας πότε-πότε. Δεν σου ζητάω συγγνώμη, μου δεν το είπα σοβαρά. Άκουσε κάτι. Έτσι και μου ξαναμιλήσεις, με αυτόν τον τρόπο θα βρεις τον πελά σου. Αλήθεια? Θα σου φαίνομαι πολύ απέξω. Μη στενοχωριέσαι, θα σε εκπαιδεύσω. Βλέπεις, πάλι ένας αιώνας που δεν έχω φιλήσει. Ευτυχώς όμως είναι σαν το ποδήλατο, το θυμάσαι, αμήν. Μέχρι κάτι εδώ. Τι ηλίθια ερώτηση, δεν βλέπεις τι κάνει? Δεν μας είπες όμως τι κάνεις εσύ. Νομίσαμε πως είχες πάει στον Κώστα. Πήγαινα στον Κώστα με την Τίφανη φυσικά, αλλά μας έπιασε αυτή η διάολο καταιγίδα στον δρόμο και αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε πίσω. Και τι την έκανες την κοπέλα? Την πήγα στο σπίτι της. Όπως επέστρεφα, έσβησε το αυτοκίνητό μου στα νερά και ήρθα ως εδώ με τα πόδια. Δεν κάθεσαι πω! Θες ένα ποτό? Είστε η προσωποποίηση της φιλοξενίας. Αυτό λέγεται πηχτή. Με συγχωρείτε πολύ αν σας ενοχλώ, αλλά είναι 2 η ώρα τα χαράματα, είμαι πτώμα από την κούραση και θέλω να ξέρω που θα κουμπίσω το ταλαιπωρημένο μου κεφάλι. Από ό,τι κατάλαβες θα μείνεις εδώ απόψε. Μη στάζω και δεν θέλω να βγω με αυτή την ρόπα που αντίπω. Ασφαλώς και δεν θα βγεις. Πειράζει να κοιμηθώ εγώ? Πώς σας τα σπίτι. Α, Μέρι, Μέρι, μη στενοχωριέσαι για τον Μπομ. Είναι σκληραγωγημένο παιδί. Κάποτε κοιμήθηκε μέσα σε ένα κανόνι. Βρε το Μπομ. Κατάλαβα, αφού όλοι πάτε για ύπνο, δεν χρειάζεται να μείνω εγώ εδώ για να φυλάω βάρδιες. Θα σε δω αύριο φυσικά, ε. Φυσικά. Νόμιζα ότι θα γυρίσει στη Φιλαδέλφια. Να έρθω να σε πάρω έτσι κατά τις 11, είναι πολύ νωρίς. Καθώ. Μα θα έχεις κοιμηθεί αρκετά. Ναι. Εγώ, όχι. Καληνύχτα, Μέρι. Και σε ευχαριστώ πολύ για την όμορφη βραδιά. Καληνύχτα, ντε. Καληνύχτα. Ω! Παραλίγο να το ξεχάσω. Καληνύχτα, πω! Καληνύχτα, καληνύχτα. Κολαστιάκια είναι αυτός. Άσπρο κι εγώ να βρω κανένα σεντόνι και κανένα μαξιλάρι. Θα υπάρχουν στην αποθηκούλα, φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Αν δεν υπάρχουν, τι πειράζει, ε. Ειδοποίησέ μου όταν γυρίσεις πίσω. Ε? Λέω, ειδοποίησέ μου όταν γυρίσεις πίσω από εκεί που ταξιδεύεις. Με συγχωρείς, είχα λούτε μου. Το πρόσεξε και ομολόγω ότι απορώ μαζί σου. Κι εγώ απορώ μαζί. Πρώτη φορά νιώθω έτσι. Παράξενη, απαλή, τρυφερή. Τι έχω πω? Είσαι μεθυσμένη, απλούστατα. Μπράβο, αυτό είναι. Είμαι μεθυσμένη. Α, και θα μεθύσω κι άλλο. Το καλό που σου θέλω αυτό, πήγαινε να το πιεις στο κρεβάτι. Γιατί? Για να πέσεις από πιο χαμηλά. Τι λέ? Ζεούλα μου! Τι ήταν αυτό? Οι Γάλλοι το λένε καλβαντός, το φτιάχνουν από μήλα. Από μήλα? Από νητρογλυκερίνη θες να πεις? Βα, τώρα είμαι. Το νιώθω πως είμαι. Τι? Μεθυσμένη. Άξιος ο μισθός. Τι είπες με τότε? Βότκα. Πολύ. Ντα, πολύ βότκα. Μεγάλο ποταμό Ρωσία. Μικρή μέρη ή κι άλλο γιομί. Ωραία μούτρα, κύριος Λίνθος. Κοιτά ένα κακόμοιρο πλασματάκι στην τύχη, το ποτίζει βότκα και όπ, το κάθαρμα. Ο Ντέρ, ο μικρούλης ο Ντέρ, καλέ τι λέει. Ας έχει μάτια, βλέπει το χάλι σου. Το σάλι μου, ποιο σάλι μου. Το χάλι σου, λέω, είσαι μεθυσμένη. Όχι εγώ, δεν είμαι μεθυσμένη. Είμαι φέση, φέση, φέση. Μια μέρη σε ένα καναπέ. Και μια άλλη μέρη ψηλά, ψηλά στον ουρανό. Κάθεται πάνω σε ένα γαλάζιο συννεφάκι και κουνιέ. Αυτό είναι που λένε τύφλα στο μεθύσι. Αυτό. Τότε γιατί δεν με τύφλωσες ποτέ στο μεθύσι, πω. Άντρας μου, σου δικιά σου δουλειά ήτανε. Θα είχαμε παιδιά τώρα. Πω, είμαι δυστυχισμένη. Μη σαλεύεις, θα σου φτιάξω κάτι να πιεις. Ύστερα θα πας για ύπνο. Δεν θέλω να κοιμηθώ. Θέλω να ζησιτήσω. Θα ζησιτήσεις μόνος σου. Όχι. Θέλω να ζησιτήσω μαζί σου. Για το ένα, για το άλλο που λένε. Ποτέ δεν μου
συζήτησες για πένα για τα άλλα, Μπομπ, γιατί? Κάνε τη χάρη με. Τη συζήτηση μπορεί να γίνει ανάμεσα σε μια γυναίκα που έχει καταπιεί το μισό Νιαγάρα σε βότκα και σε έναν άντρα που επί τρεις ώρες έτρωγε τη βροχή με το τσουβάλι. Άλλωστε και να συζητούσαμε, μόνο δυσάρεστα πράγματα θα είχα να σου πω. Κατά τη συνήθεια. Έστω. Α, δεν μοιάζεις με το ντεκ. Είπα, α, δεν μοιάζεις με το ντεκ. Λοιπόν, όχι, δεν του μοιάζω. Δεν κάνω τον παλιάτσο στις γυναίκες των άλλων εγώ. Στις γυναίκες ποιον? Έλα, τι είναι αυτό? Το τυποφάρμα. Χέστο, νεκρού. Τι γλυκός που είσαι, Μπόμπα, άμα θέλεις όμως, έτσι. Φίνο! Για το χάλι που έχεις μια φορά, φίλο. Και τώρα αρκετά σε είδα δρόμο. Αν μπορούσες να δεις πως είσαι, θα ντρεπόσουν για λογαριασμό σου. Ίσα ίσα! Εγώ με βρίσκω αξιολάτρευτη. Βάζω στοίχημα. Ο συλλογή των αυτιών μου είναι πότινη. Σαν δυο κεράσια όν. Λιβάν! Είναι από το καλοριφέρ. Άνοιξε το παράθυρο, θα σου περάσει. Τι είπες! Να ανοίξω το παράθυρο! Χασέ, έπασε! Παλιό διαμονούμενη της δεκάρα! Για να τα κοιμηθείς για το όνομα του Θεού Μέρη. Και βέβαια θα πάω! Πού να ανοίξω το παράθυρο! Αξιοθρύνεται! Έρχεσαι μια στιγμή που σε θέλω. Ναι, σοβαρό. Για τη Μέρη φυσικά. Όχι, δεν μπορώ να περιμένω σ' αύριο. Έλα τώρα. Δεν πειράζει, έλα όπως είσαι. Ναι, περιμένω. Κουδούνι που να πάρει οργή, αφού έχω αφήσει επίτηδες την πόρτα ανοιχτή. Έτσι λένε οι καλοί τρόποι. Τι έγινε, Μπομπ? Κάτσε, θα πιεις κάτι. Θεός φυλάξει. Εγώ θα πιω. Θα κρατήσει πολλή ώρα αυτή η συνέντευξη. Από σένα εξαρτάται. Όσο πιο γρήγορα καταλάβεις, τόσο καλύτερο. Μπομπ, μην προσπαθείς να με εντυπωσιάσεις. Λέγεται έτσι, θα μου πεις νιστάζω. Πρακτικά για τη Μέρη, φυσικά. Ασφαλώς θα καταλάβεις ότι δεν μιλούσαμε σοβαρά το απόγευμα όταν κάναμε εκείνη τη συμφωνία. Ξέρεις, πάρ' τη γυναίκα μου να πάρω το αυτό σου. Να πάρω το τέτοιο σου, το βιβλίο σου. Ήταν ένα αστείο, φυσικά. Αστείο, εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό αστείο, Μπομπ. Όχι, ήταν αστείο, αστείο. Άκουσε, καλέ μου, Ντέρκ, πρέπει να σου πω την αλήθεια. Το βιβλίο σου είναι τόσο κακό που δεν μπορώ να το εκδώσω σε καμία περίπτωση. Επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση. Σε ευχαριστώ που μου το λες έτσι με τρόπο. Και για να με ανακοινώσεις αυτό το ευχάριστο γεγονός και κουβάλισες εδώ τα άγρια μεσάνυχτα, δεν μπορούσα να περιμένεις, Μπομπ, με χαρά πρωτοπρελά, χάλαγε ο πόνος. Θα χάλαγε, Ντέρκ, θα χάλαγε. Είχα χρέος να σου ανοίξω τα μάτια. Στις 2 η ώρα το πρωί που πεθαίνω από την ίστα, σαν τη στήση σε Μπομπ. Άκουσε, καλέ μου, φίλε. Ένας τόσο σπουδαίος άντρας και σένα έχει πολύ καλύτερα πράγματα να κάνει από το να κόψω μεσιάζεται για να κατακτήσει μια κάποια μέρη και λαγουέ και μάλιστα και το τίποτα. Οπωσδήποτε όμως, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Τα κατάφερες περίφημα με την καημενούλα τη Μέρη. Εφάρμοσες την υπαριθμόν 1 συνταγή γοητεία σου. Την έβαλες και ήπιε βότκα σαν κοζάκος και η αυτοθυσία σου έφτασε μέχρι το σημείο και να τη φιλήσεις. Μπράβο, υποκλίνομαι, αλλά φτάνει. Ως εδώ. Αυτό ήταν. Δεν σε καθυστέρησα πολύ, νομίζω. Τελείωσες. Βεβαίως. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Σ' ακούω. Ναι, μου λες, Μπομπ.
Σε ποια στιγμή της κοινής μας ζωής, είτε κατά ξηράν, είτε κατά θάλασσαν, σου έδωσα την εντύπωση ότι είμαι κόπανος. Τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι σας γνωρίσαμε, κύριε Κελαγουέι. Δεν είχες την εξυπνάδα να την κρατήσεις εσύ και τώρα θέλετε να τη χάσω εγώ. Αυτό θα σε βόλευε, ε! Λοιπόν, μην το ελπίζεις, ναύτη! Ορίστον, πάψε να μου αποκαλείς ναύτη με αυτό το παρεμφιλητικό ύφος, το μόνο που κατάφερε στον οπτικό ένα ράφτα που γιατί κυβερνήτη. Καμαριάρα! Καλύτερα αυτό παρά να τρίβω κατσαρολικά σαν και σένα, λαγκέρ! Μπράβο! Μου βλάκα με λάγκη! Να νότρε το ξέραμε! Μου βλάκα με λάγκη! Έμας έπιασε, τι άνε. Εμείς καμαριέρες οι λατζέρδες είμαστε αληθινοί φίλοι, δεν τα χαλάσουμε τώρα. Σωστό, ε. Ρε! Τι κάνουμε τώρα? Πάμε να την πέσουμε. Ντερ. Θα σου κάνω μια άλλη πρόθεση. Άσε τη Μέρη και εκδίδω το βιβλίο σου. Μπομ, τι ακριβώς θέλεις από μένα? Μίλησέ μου καθαρά. Να μην πάθει η Μέρη μια δεύτερη απογοήτευση χειρότερη από την πρώτη. Και μη μου πεις ότι την αγαπάς. Ξέρω τι σημασία δίνετε στον έρωτα όλοι εσείς οι θεατρίνοι. Διαβάζω εφημερίδες. Εκείνη φυσικά. Έλα, Χαζού, έλα, ομολόγησε πως ζηλεύεις. Μια μικρή πληγή ονόματι Μέρη άρχισε να τρέχει αίμα πάλι, αυτό δεν είναι? Μη λες αχλαμάρες. Εγώ σε ένα μήνα παντρεύομαι. Α. Και αν αγαπούσα όπως λες τη Μέρη, δεν θα την είχα αποκρούσει. Αποκρούσει? Αποκρούσει. Πώς? Μου δόθηκε. Μου προσφέρθηκε εδώ. Λίγο πριν, μετά που έφυγες. Θυμάσαι μήπως εκείνο το κολπάκι που κάναμε στο ναυτικό με τους λοβούς των γυναικείων αυτιών που κοκκινίζουν σαν δυο κεράσια όρημα? Το είχες χρησιμοποιήσει κατ' επανάληψη με τις πουτανίτσες στα μπαράκια, στα διάφορα λιμάνια που αράζαμε. Το θυμάσαι? Πού να θυμάμαι, Μπο, περάσαν τα χρόνια, παλιά πράγματα αυτά. Λοιπόν, ένα περίεργο πράγμα, ντε. Αυτό το κόλπο το έκανε σε μένα η Μέρη. Περίεργο, ε? Πού να το ξέρει η Μέρη? Δεν ήτανε ποτέ πουτανίτσα σε μπαράκι για να τις το έχουνε κάνει. Εκτός αν τις το έκανες εσύ, έτσι, για να ζεστάνεις την ατμόσφαιρα. Σαν ανέκδοτο το είπα, Μπόμπι, για να γελάσουμε. Εντάξει, το ψήμες. Η Μέρη έμεινε με την όρεξη, που σημαίνει ότι έχω γιατρευτεί και ότι την αγαπάω πια. Ναι, εκτός και συμβαίνει το αντίθετο. Τώρα σου λέω, παραβενιασμός με την Τίφανη. Εγώ να δεις πόσες φορές ήμουν αραβωνιασμένος. Αυτό όμως δεν με εμπόδιζε άλλες να αραβωνιάζομαι και άλλες να παντρεύομαι. Εδώ θα κοιμηθείς? Μάλιστα. Και η Μέρη θα κοιμηθεί μέσα? Μάλιστα. Δεν έρχεσαι να κοιμηθείς σε μένα, σε φορτώσουμε εις τον, ακούς? Στο ξαναλέω. Τη Μέρη τη βλέπω σαν αδερφή μου, δεν πρέπει να την ξαναδώ ποτέ πια διαφορετικά. Και δεν θα την αγγίξεις από αδερφική αγάπη? Ρε, θα του δίνεις επιτέλους, για ποιον να περνάς? Για κανέναν. Θα σου τηλεφωνήσω όμως σε λίγο για να δω πού βρίσκεσαι. Ναύτη! Ναύτη! Σα χλαμάρι συζητάμε νυχτιά. Μέρη, τι ήσταν εδώ, δεν κοιμήθηκες? Κοιμήθηκα, αλλά ξύπνησα φρέσκια φρέσκια. Το γιατρικό σου έκανε θαύματα. Εσύ δεν έπεσες ακόμα? Δεν ήσταζα να διαβάζω εδώ πέρα. Ούτε εγώ πια. Ναι, δεν πειράζει, πήγαινε να ξαναπέσεις, Μέρη. Αποκλείεται. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Σε βλέπω τόσο λίγο τώρα τελευταία από... Αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτό φορίζουν τα αντρόγινα για να μην βλέπει ο ένας τον άλλο. Και ρίξε μια ρόμπα πάνω σου. Ρόμπα? Ρόμπα, ναι, ρόμπα. Δεν ξέρω που το βρήκες αυτό που φοράς. Το νυχτικό μου. Κάνει 500 δολάρια. Είναι από το Παρίσι. 500 δολάρια. Mm. Θα σου χρέωσαν και το ύφασμα που λείπει, φαίνεται. Έλα, Μέρη, έλα, παρακαλώ, ρίξε μια ρόμπα πάνω σου. Δεν έχω. Άλλοτε είχες. Άλλοτε, ήταν άλλοτε. Τώρα είναι τώρα. Τώρα βγαίνει στους δρόμους ολόγυμνη. Μέρη. Αυτό το καλοριφέρ καίει εδώ μέσα σαν να είναι κόλας. Φοβάσαι μην κοκκινήσουν οι λαφοί των αυτιών σου. Δεν αφορήσει καστία. Πήγαινε, Μέρη, να τη φύσεις, μην κυκλοφορεί. Έλα, Μέρη, σε παρακαλώ, μην κουνάς και από πάνω, Μέρη!
Έλα τώρα που μη πρόβαζε σαν αράχνη στο δίχτυ της είσαι. Λιγέ, ένα εκατομμύριο φορές με έχεις δει στον τουρ. Δεν σου ήρθε ποτέ ένα σκαρφαλός στα κεραμίδια. Τότε είμαστε παντρεμένοι, τα βλέπεις όλα αλλιώς όταν είσαι παντρεμένος. Έλα σε παρακαλώ τώρα μην αντιφύσεις. Καλό, καλό, μην αλαφιάζεις έτσι. Ένα σου. Αν σου ρηχτώ ξαφνικά, θα βάλεις τις φωνές. Κάποιος θα σ' ακούσει, θα σε γλιτώσει. Να σε διατάσω, ντύσου. Εντάξει, πώς κάνεις. Μπορείς. Να το σώσει δυο σου. Κοίτα. Ηρέμησες τώρα. Όχι. Σαν μάγος των Απάτσι είσαι έτσι. Πολύ απαιτητικός πελάτης είσαι, κλειχέ μου. Σκόνταψες. Πόψε, χτύπησα. Όχι, όχι, εσύ χτύπησες. Όχι, δεν χτύπησες. Ναι, σίγουρα, δεν χτύπησες. Ευτυχώς ήσουν μπροστά και έπεσε έτσι. Ναι, και όπως έπεσε. Μέρι. Μέρι κι εγώ ηλίθιος που ήθελα να απαλλαγώ από σένα. Ποτέ πια, τα ακούς ποτέ. Ποτέ πια, ποτέ. Άστο να χτυπάει, ξέρω ποιος είναι. Λες το κρεβάτι να σαλεύει ακόμα. Ναι, πάμε να δούμε. Μέρι, είναι ευτυχισμένο σαν... Σαν να κέρδισες 50.000 δολάρια, γλυκέ. Δεν μπορούσες να μην το πεις. Δεν μπορούσες να μην το πεις. Αυτό που είπες καμπάντα στην πιο ακατάλληλη στιγμή, το έχεις στο αίμα σου φαίνεται. Μα τι είπα, τι σου έκανα πάλι, μω. Θα κρατήσω 50.000 δολάρια, 50.000 δολάρια. Αυτό ήταν, έτσι το είπα να γελάσω. Εγώ λοιπόν πάω να γελάσω αλλού. Πού. Έξω. Τρελάθηκε σύνολα κλειστά, τι πας να κάνεις. Θα πάω να ρίξω το στόμα μου σαν χάθας, να καταπίνω το νερό της βροχής. Θα ρίχνω κλωτσιά στα πισινά μου, μάλιστα εδώ θα κάνω κλωτσιά στα ρίχνω στα πισινά μου. Μέχρι να πλατάξω το κακό μου. Μιγάκιστρος, μιγάκουρος, μιγομάγιστρος, τα κουρομάγι, μαγι, μιγά, μιγε, 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 θα μάθεις να βουλώνεις το χρωμό στο μάτι. Θα μάθεις να το βουλώνεις. The dance that slew my groove. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Εμπρός, εμπρός. Γιατί δεν μιλάτε? Μέρη μικρή μου, αρχίζεις και μ' ανησυχείς. Έρχομαι! Καλημέρα! Καλημέρα! Πώς είστε? Κρύα, ε! Θέλω να πω και πάρα πολύ εργασία, γι' αυτό. Ίσα-ίσα ετοιμαζόμουν να συγκυρίσω. Δηλαδή, έπαιρνα χώρο που λένε, καταλαβαίνετε. Χριστή, Mary Killaway. Ε, ναι. Και εσείς η Τίφανη, ε, Τίφανη. Τίφανη Ρίτσαρντς. Σωστά, σωστά. Είστε πολύ όμορφοι, πάρα πολύ όμορφοι. Ακριβώς ο τύπος που θα με ξετρέλαινε αν είχα αντρικές ορμόνες. Ευχαριστώ. Και ο Πολ, πού είναι? Ένας θεός του ξέρει. Δεν γύρισε εδώ από τη νύχτα. Πώς, βέβαια γύρισε. Γύρισε και ξανάφυγε. Την τελευταία φορά που τον είδα, μου είπε ότι πάει μια βόλτα να δώσει κλωτσές στα πισινά του. Ορίστε. Κλωτσιές στα πισινά του. Κατά λέξη. Μη με ρωτήσετε όμως γιατί. Είχα πιει πάρα πολύ και δεν το σηκώνω το ποτό, ξέρω. Και ωστόσο, είναι πολύ παράξενο. Καλά, ο Μπόμπ είχε πάντα παράξενα γούστα. Όπου να είναι όμως, θα έχει τελειώσει την κλωτσοπατινάτα και θα έρχεται. Δεν κάθεστε. Δεν ξέρω αν μπορώ. Δεν δοκιμάσατε ποτέ. Αν πρέπει, ήθελα να πω. Έχω την εντύπωση ότι είσαι συνοχλό. Κάθε άλλο, ησυχάστε. Τι είναι αυτά που λέτε. Προφανώς αν καπνίζετε. Φανταστείτε, δεν μου έχει μείνει ούτε ένα τσιγάρο. Τρομερό. Δεν ξέρω, κυρία Κελεγουέι, δεν καπνίζω. Ναι, συγχαρητήρια. Στην εποχή μου υπήρχαν τσιγάρο και στις γλάστρες. Τώρα ούτε στο δάσο δεν βρίσκεις. Αυτό θα πει ακαταστασία. Μα γιατί δεν μας άντε λίγο αλάτι. Ο παπάς λέει πως κόβει την επιθυμία για τσιγάρο. Μα, φρίκι. Τι νόημα έχει όλη η αμακόβηση επιθυμία σου.
Εμένα, το μόνο που με διασκεδάζει είναι να τους πηγαίνω κόντρα. Αντιστέκομαι, εκείνες αχριεύουν θυμών και τότε δεν σημαίνει παρά να καταθέσεις τα όπλα. Έτσι κάνω και με τις πάστες. Με τις πάστες, ναι. Να, δηλαδή θες να φας μια πάστα. Τώρα έτσι τα καλά καθούμενα είναι και ανόητα. Ενώ άμα αντιστέκεσαι στην επιθυμία που ζουν, του λόγου της κολλάει σαν βδέλα. Συντριβελίζει, ως που στο τέλος δεν είσαι παρά μια επιθυμία για πάστα από την κορφή ως τα νύχια. Και τότε να δείτε απόλαυση προπάντως τις 5-6 πρώτες. Πάστα! Δεν δοκιμάσατε ποτέ. Θεός φυλάξει. Θα προτιμούσα να πιέσω τον εαυτό μου και να φάω μια πάστα χωρίς να τη θέλω παρά να καταβροχθήσω 5-6 αργότερα. Κάνετε. Δεν μου λέτε. Έτσι κάνετε και με τους άντρες. Με τους άντρες. Με τον Μπομπ ήθελα να πω. Με τον Μπομπ. Κυρία Κλέουεϊ, πιστεύω πως έχω αρκετή ωριμότητα ώστε να αντιμετωπίσω ψήφιμα τα περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα. Μα ο Μπομπ δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ σεξουαλικό πρόβλημα. Είναι απόλυτα φυσιολογικός άνθρωπος. Πολύ αστείο συχνά και το κυριότερο, πάρα πολύ εύκολος να ζει κανείς μαζί του. Πράγμα σπάνιο, ε! Εκτός από μερικές στιγμές, βέβαια. Αλλά δεν βαριέστε τώρα, κανένας δεν είναι. Μερικές στιγμές. Μα τίποτα το σημαντικό, ναι. Όταν ο κύριος αρχίζει να σας δαγκώνει στον ώμο, σπρώχνοντάς σας το κρεβάτι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ή όταν ορμάει στην κάμαρα, κρατώντας σας την αγκαλιά. Τον καημένο το πω. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένας Θεός ξέρει γιατί, γίνεται τρομερά μισθάγκιστο. Μιλιάγκι. Αυτό. Πρέπει να έχεις τα μάτια σου 14, ηδεμή. Ώσπου να πει σκιχ, το έχει βάλει στα πόδια με μια βαλίτσα στο χέρι. Και σημαίνει μόνη έρημη και πελαγωμένη. Όπως σήμερα το πρωί, ε, και χωρίς τσιγάρο. Σήμερα το πρωί, τι φανεί. Εγώ σας μιλάω για μια πολύ παλιά ιστορία. Χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ελάτε τώρα, Μέρη, δεν είμαστε παιδιά. Πολύ παλιά ιστορία. Και όλες αυτές οι λεπτομέρειες που είναι ζεστές ακόμα. Και αυτό το υγρό βλέμμα. Και τα μάτια με τους κύκλους γύρω-γύρω. Και το αναστατωμένο κρεβάτι. Τι! Δηλαδή πιστεύεις πως χθες το βράδυ όποιος μου έχει τυφανιώ. Αν τα μάτια μου έχουν κύκλους δεν φταίει ο Μπομπ. Αλλά ο Τέρκο Ίστο, να, κοίτα. Καθόμουν ότι δεν ξέρω το πρωί και διάβαζα το βιβλίο του. Όσο και το κρεβάτι, πως το πες, αναστατωμένο, ναι. Α, καλά. Θα μπορούσα να αναστατώσω μόνη μου, όχι ένα, αλλά 4 και 5 κρεβάτια με τα ποντά που είχα βγει. Αν ήξερες τι φτιάχνουν στη Γαλλία με τα μήλα. Πάσε τη Γαλλία και τα μήλα, Μέρη. Αν αντιμετώπισες τον Μπομπ, όπως και τις πάστες, δεν τα άρχισες και πολύ. Όταν είσαι από την κορφή ως τα νύχια μια επιθυμία για οτιδήποτε, θα είσαι καταμάχητη. Τίφανη, με παλακεύεις. Αλλά μην νομίζεις ότι έχουν το Σόδομα και τα Γόμορα. Ανάμεσα στον Μπομπ και σε μένα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τίποτα! Άλλωστε ο Μπομπ κοιμήθηκε στον καναπέ. Κανένας δεν κοιμήθηκε στον καναπέ. Το μαξιλάρι δεν έχει ούτε μια ζαρωματιά. Ε, ναι. Γιατί ο Μπομπ δεν κοιμήθηκε. Έφυγε αμέσως έπειτα. Έπειτα, από τι. Ε, έπειτα από... Α, πίστεψε ό,τι θέλεις. Πα. Όταν μεγαλώσεις λίγο περισσότερο, θα καταλάβεις ότι είναι εντελώς περιττό να ψάχνεις να βρίσκεις παντού εχθρού. Ας τους αυτοί, φυτρώνουν μόνοι τους σαν τα μανιτάρια. Αν όμως σε διασκεδάζει αυτό. Τίποτα δεν με διασκεδάζει. Απλώς. Έκατσα και σ' άκουγα. Βλέπεις, αρχίζω να διαπιστώνω πως δεν έχεις παρά ένα και μόνο ελάττωμα. Πολύ σοβαρό όμως. Προπάντων για μια γυναίκα. Είσαι πάρα πολύ ειλικρινής και λες αυθόρμητα ότι σου κατέβει από το κεφάλι. Θα πρέπει να μάθεις. Πώς θα το πω. Να βουλώνω το βρωμό στο μάτι. Κάτι τέτοιο. Ωπα, σίγουρα. Έτσι και γίνει κάπου μια φασαρία. Ο Μπομπ τρέχει όλο τα πόδια της να δει. Α, μα τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα, αγάπη μου. Αγόρα σας, γάδα πέρι. Καλημέρα. Γνωριστήκατε βέβαια. Πάνε. Παραγνωριστήκαμε. Έτσι καλό να μου τα ξέρεις πλέον πως μου αρέσουν τα αυγά το πρωί. Α, γι' αυτό είναι από τα λίγα πράγματα που μας διέφυγε. Σφιχτά, με σακό πάνω κάτω. Εγώ αυτό με ένα τσιγάρο. Αμέσως. Δεν έχω κάτι σαν πρόστο σιρτάρι. Μα δεν υπάρχει πουθενά. Έψαξε παντού. Μα το όλο το σπίτι και λέει. Εκεί κλειστά σου καμιά φορά κλειστά η κανένα εδώ πίσω από τα μαξιλάρια που κάναμε. Για κοίτα από εκεί να κοιτάξω εγώ εδώ πέρα. Δεν φαντάζομαι ότι πατήσαμε όπως τότε. Χάλασε το αυτοκίνητο στην έρημο της Νεβάδα. Μη μου τα θυμίζεις. 10 ολόκληρα πακέτα τσιγάρα και ούτε ένα σπίρτο να ανάψουν. Καθώς όλη νύχτα κέτριβες κάτι χαλίκες σαν το Ρομπινσόν. Μετά είχαμε κατεβάσει τα καθίσματα του αυτοκινήτου να κοιμηθούμε.
στατιστικός. Είναι αδύνατο να μην υπάρχει μία πράσα καπνού σε ολόκληρο το μέρος. Αδύνατο. Είναι απλό. Θα το βρούμε αμέσως. Θα είναι να διαιρέσουμε τον αριθμό των πακέτων που κυλούνται καθημερινώς δια του αριθμού των κτίριων, οπότε έχουμε και λέμε. Άτομα και κτίριο, κτίριο δι' άνθρωπος. Άνθρωπος επί τέσσερα, δια τσιγάρου. Βατώ το πρόβλημα, γιατί με κοιτάζετε έτσι. Αγαπούλα μου, εσύ που ήσουν η προσωποποίηση της λογικής και είσαι ακόμα. Για πες μου, πού θα πήγαινες να κρυφτείς αν ήσουν τσιγάρο. Δεν ξέρω και ούτε θέλω να ξέρω. Τι έχει. Ότι κάνεις βλακώδεις ερωτήσεις. Καταρχήν αν την τύφανε το τσιγάρο θα πήγαινε να κρυφτεί. Προφανώς. Έπειτα είναι σίγουρη πως εσύ θα έπρεπε να πάει να κρυφτεί. Εγώ γιατί. Γιατί χθες το βράδυ φέρθηκε σαν τον πρώτο τυχόντα ή σαν τον τελευταίο παλιάνθρωπο, γλυκέ μου. Κάνε το ίδιο. Τι λες. Όταν με βρήκες ξαπλωμένη ολόγυμνη στο κρεβάτι, με ένα τριαντάφυλλο στο στόμα, δεν πήδηξες από το παράθυρο που τα έβαλες τις φωνές. Αλλά μου έκανες κύκλους γύρω από τα μάτια. Μου ήρθανες το βλέμμα και με βοήθησες να αναστατώσω με το κρεβάτι. Εξέφρασε τις σκέψεις σας αρκετά καθαρά. Τόσο καθαρά όσο μπορείς να εκφράσεις μια σκέψη. Κορίτσια, τα αυτιά μου βουίζουν ή εσείς δεν ξέρετε τι λέτε. Τι είναι αυτά, θα το εξηγήσεις. Εσύ εξηγείς από πάνω. Καλώς, είναι δυνατόν να θεωρήσω εμένα ικανό για κάτι τέτοιο. Εγώ στο ίδιο κρεβάτι με τη μέρη, με φαντάζεσαι εμένα, έτσι. Τι φαντάζομαι. Αλλά όταν μπροστά. Αυτό είναι υποτρόπαιο που λες. Ευχαριστώ πολύ, υποχρεώνω. Παπά, σε αυτή την περίπτωση εννοώ, θα πάψεις εσύ. Τι φανεί, δεν θα μπορούσα να σταματήσω με τη μέρη για 5 τουλάχιστον λόγους. 5. Ακόμα και 5.000 αντίτε δεν θα άλλαζε τίποτα. Με κατατάσσει κάπου μεταξύ Κλεοπάτρας και Μεσαλίνας. Δεύτερα εγώ, γλυκέ μου. Αλήθεια πω. Εσύ με βρίσκεις τόσο σε γυναιχτή. Όχι, καθόλου. Τι φανεί. Δεν έγινε τίποτα ανάμεσα σε μένα και στη μέρη χθες το βράδυ. Στορκίζομαι στη ζωή σου και στη δική μου. Άλλωστε, εγώ κοιμήθηκα στον καναπέ. Άστο. Το κόλπο του καναπέ δεν πιάνει, το δοκίμασα κι εγώ. Το δοκίμασες. Λέει πως το μαξιλάρι δεν είναι ζαρωμένο πράγμα, το οποίο. Είναι ετός αυτή η μικρή, ξέρεις. Εγώ πάω να ξαναπέσω. Δεν θα πας πουθενά. Θα καθίσεις εδώ, θέλω να ξεκαθαρίσω την υπόθεση. Ξεκαθάρισε την υπόθεση χωρίς εμένα. Έπειτα με περιμένει κάποιος στις 10. Βλέπεις ακόμα και την Κυριακή. Ήθελα να ξέρω τι αμαρτίες έχω κάνει και με τιμώρησε ο Θεός με μια τέτοια γυναίκα. Όπου ξεμητήσει όλα γίνονται γης μαδιά μου. Δεν μένουν παρά ερείπια. Τι έχει τα μάρες. Έχεις τη μανία να μεταχειρίζεις όλα τα μεγάλα λόγια και τα πράγματα. Για ποια ερείπια μιλάς. Τα δικά μας φυσικά όσα γκρεμίστηκαν εδώ μπροστά μας ερείπει ο Θεσσαλμού. Επειδή η μέρη και εσύ χτες το βράδυ. Δεν είμαι τίποτα η μέρη και εγώ χτες το βράδυ. Ακούω. Είμαι πρόθυμη να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Δεν απάντησα φέρεις απελή. Παραλέξου τιμή ότι έγινε μη φέρω. Μα δεν έγινε τίποτα σου λέω. Όπως θες. Λοιπόν εσύ μου όταν θα ενηλικιωθείς. Τι φανεί. Τι φανεί. Πολύ καλά. Ενηλικιώθηκα. Η μέρη και εγώ χτες το βράδυ. Μάλιστα. Επιτέλους, βλέπεις, δεν είναι καλύτερα έτσι. Καλύτερα είναι, δεν ζηλεύεις. Δεν ζηλέψω, τι λες αγάπη μου, αυτή η λέξη ανήκει στον περασμένο αιώνα. Όχι, Μπομ, δεν ζηλεύω. Αφήνω μόνο περιθώριο ελευθερίας στα πρόσωπα που αγαπώ. Στο χέρι τους να μην το εξαντλήσουν πολύ γρήγορα. Δεν καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω έτσι λες τίποτα, το κεφάλι πάει να σπάσει. Επειδή ήρθες πάρα πολύ, το ενόπνευμα το για άμεση επιδρά στην κυκλοφορία του αίματος. Πράγμα που εξηγεί. Μην μου εξηγήσει, σε παρακαλώ τίποτα, δεν είμαι σε θέση να καταλάβω καμία εξήγηση. Και να υπάρχει τα σπίρικα σε αυτό το διάλογο διαμέτρου. Έχω καταπραγητικά χαρτιά. Το κόκκινο σωληνάριο. Μπορώ να πάρω 4. Πάρε σε 4. Αιδία. Πέθουν αραμαμέντας. Πέθας, μάλλον καμπαλίνας. Τι? Σου είπε το κόκκινο σωληνάρι, σου είπε το πράσινο! Και λοιπόν. Δεν είναι ασπιρίνες αυτό, αυτό είναι χλωροφύλλη, έθοξη με φωνιζέ. Έθοξη, θα με ξύνει τώρα αυτό. Οπτιμάξ, αν προτιμάς, ένα είδος υπνοτικού κεραυνοβόλου δράσεως. Υπνοτικού κεραυνοβόλου δράσεως. Τι δηλητήρια αυτά που βάλες στην τσάντα, σπαράκι μου, και εσύ με σαλίνα, τρελάθηκες, θα με δολοφονήσεις. Τι θα πάθω τώρα. Τίποτα δεν σοβαρό. Το Optimax γίνεται θανατηφόρο από τα 20 θα πάει και πάνω. Θανατηφόρο, είναι θανατηφόρο. Το λέει και γελάει σε τρελή διακοπέ. Σε... Μα με τα 4 θα κοιμηθεί απλούστατα. Δεν θέλω να κοιμηθώ. Δεν θέλω να το ρίξω στο ρογαλιτό στην πιο κρίσιμη στιγμή τη ζωή μου. Ένα γιατρό θα να ξεγρήγορα. Έλα τώρα, πουλά μου, για μια τέτοια νοησία. Εξάλληλα καλύτερα να κοιμηθεί. Με τα 4 που πήρε. Δεν θέλω να κοιμηθώ, σου λέω. Δεν έχω να πω ένα σωρό πράγματα σε ένα σωρό κόσμο. Πρέπει να μείνω ξύπνιο. Πρέπει. Τότε περπάτα. Τι περπάτα. Περπάτα χωρίς να σταματήσεις και προπάτα χωρίς να καθίσεις. Έτσι κάνω σκοπή για να μην τις πάρει ο ύπνος. Λες. Έλα, Μπομ. Α,
θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η Κυριακή. Καλά. Καλά. Άσε λίγο εγώ, εσύ, υπερπάντα. Πάλι λάθος πάτωμα έκανε, ε! Καθόλου, καθόλου, περάστε. Είστε ο Ντέρ Κουίλστον, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, ο ίδιος. Τίφανη Ρίτσαρτς, ύμνηστη του Μπομ. Ω, χάρηκα πάρα πολύ και συγγνώμη για την ενόχληση. Ο Μπομ δεν είναι εδώ. Ο Βουνά, να το παρουσίασε. Γεια σου, να! Κοιμήθηκες καλά? Άι, πνίξου. Είναι μια ανόητη ιστορία. Είχε πονοκέφαλο, πήρε υπνοτικό και τώρα περπατάει. Το υπνοτικό το κάνει και περπατάει? Περπατάει για να μην το πάρει ο ύπνο. Α, τότε γιατί πήρε το υπνοτικό? Έκανε λάθος το σωληνάριο. Βρε Μπομπο, τα ίδια μας έκανε στο ναυτικό με τις τορπίλες. 50 μέτρα μα είχε σημαδέψει λίγο πιο δεξιά, θα βούλιαζε την αμαρχίδα του στόλου. Το στείλαμε όμως στην κουζίνα να πλένει πιάτα, του άρεσε. Ενώ τον έξυπνα και από εδώ που ήταν χρυσοχέρι, το βάλαμε και μας έρευε τα κουμπιά από τις στολές μας. Κύριε Ουίλστον, ξέρετε να ράβετε? Μόνο χρυσά κουμπιά δεν σπίνεις, Ρίτσα. Δεν σταματάς για λίγο να δώσεις αναφορά στον άνθρωπο? Δεν μπορώ, άμα σταματήσω θα πέσω. Πες μου την αλήθεια καλύτερα, κατατάει μονότονο το σουλάτσος πέρα εδώ. Αν δεν σου αρέσει, σήκω και φύγε. Τι μου κουβαλήθηκες, δεν σε κάλεσε κανένας εδώ πέρα? Ήρθα να πάρω την Μέρη. Τη Μέρη, πάλι τη Μέρη, τι είδες τη Μέρη, τέλου. Μάντεψε. Αγάπη μου, περπάτα. Ξέρω ότι θες να τη δεις να φιγουράρεις το μαύρο στο καρνεδάκι, το μαράκι μου στο καρνεδάκι σου κάθαρμα. Θέλω να την παντρευτώ, Μπομ. Την παντρευτείς, τη Μέρη, εσύ θα παντρευτείς? Μα την ψεύτα, ρε, τα ίδια λες σε όλες. Την αγαπάω, Μπομ. Να πάρει ο... Έλα. Έλα μια προσπάθεια ακόμα. Να πάρει ο... Πάει, κοιμήθηκα εγώ. Αγάπη μου, κουνήσου. Κουνήσου, ναι, κουνήσου. Λέτε να κοιμάται όρθιος. Ούτε λόγος, τέσσερα από τη μάξη, ύστερα από μια τέτοια νύχτα. Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, δεν θέλω να κοιμάμαι. Μα δεν του φτιάχνετε ένα δυνατό καφέ να πιει? Ο Μπομ έχει κόψει τον καφέ εδώ και τρεις μήνες. Κάνει πολύ κακό στα νεύρα. Άκου πράγματα, ποιος ηλίθιος του βαλαφού? Εγώ, κύριε Ουίλσον. Συγγνώμη. Οπωσδήποτε δεν υπάρχει καφέ εδώ πέρα. Καφές υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Ονειρεύεται, ξαναβλέπει το παρελθόν του. Κουτί καφές κρυμμένο πίσω από πλυντήριο πιάτο. Κρυμμένο μέσα σε κουτί απορρυπαντικό. Λακκουβίτσα πρώτα. Μέσα το κουτί του καφέ. Ναι. Τι? Καμούφλα, συνάδελφε, ντράπηκα τώρα. Δες την Ρίτσα, στην κατάσταση που είναι ο Μπομ. Δεν πρέπει να το αρνηθούμε τίποτα, ξέρετε. Ας είναι. Σας τρεφτεύομαι, κύριε Ουίλστον. Πρέπει να περπατάει με κάθε τρόπο. Μην ανησυχείτε. Πέστε πως τον αφήνετε στα χεράκια της μαμάς του. Έλα ναύτη. Φτάσαμε. Ωε, έχουμε φουσκοθαλασσιά. Δεν αναβήκαμε σκάλα τώρα. Όχι. Έχουμε φουσκοθαλασσιά, ναύτη! Κάλμα η θάλασσα! Πρόσωλο τα χώσει μηχανές! Φύγαμε να σου πω! Όπα, συνάδελφε, μη γίνει λόγος, το καράβι μπάταρε. Λοιπόν, εσύ είσαι φίλος σπαθί? Είμαι. Α, πάντα είσαι φίλος σπαθί. Ναι. Θυμάσαι στην Κωνσταρίκα? Θυμίζεις εδώ. Στο Καράκα. Πόσες είχες βρει τότε στο Καράκα? Άψε, με το κόβω μέσα. Ναι. Στο Ρίο. Στο Ρίο, λύσαξες. Στο καρναβάλι, έτσι. Με τις μουλάτες, τις μουλάρες εκεί. Ρε τότε. Ναι, το πω. Ρε τότε. Τίποτε. Κρίμα, λέω. Κοντέψαμε να σκοτωθούμε για τη χατήρι της Μέρης, εμείς που τα μοιραζόμασταν όλοι. Ε, ήταν ο παλιός καλός καιρός, ναύτη μου. Δεν. Καλημέρα. Τι κάνεις? Το κρατάω. Γιατί είναι άρρωστος? Μπομ, γλυκέ μου, τι έχει? Δεν έχει τίποτα, κοιμάται όρθιος. Έλα. Φτάσαμε. Όχι. Να κατέβουμε. Ρε, η Μέρη με δίπλα σου. Α, έλα Μέρη, ανέβα, φεύγουμε. Τι έπαθε, είχε πονοκέφαλο. Αντί να πάρει ασπιρίνες, πήρε υπνοτικά. Πόσα? Τέσσερα. Ω Θεέ μου, είναι τρομερό. Ο δόκτωρ Τίφανη Ρίτσαρντς δεν ανησυχεί καθόλου. Εδώ να κοπαστείς. Εδώ. Οχ. Κύριε Ουίλστον, σταματήσατε. Προσωρινώς ξεκινάω αμέσως. Πρέπει να περπατάει. Είναι απαραίτητο.
Το περπάτημα εμποδίζει τον ύπνο. Το ύπνο σε εμποδίζει το περπάτημα. Ο παπάς λέει, βράζει το νερό. Βράζει το νερό. Φτιάχνει καφέ για τον Μπομπ. Έτσι όπως το είπε, νόμιζε ότι πρόκειται για το κεντό. Γεννήσαμε. Τι κάναμε, αγοράκι, κοριτσάκι. Δίδυμα βγήκαν. Στα βαφτίσια ξύπναμε, συνάδελφε. Έχει μουρλαθεί, Μέρη μου, πρέπει να σαλπάρω. Θα σε βοηθήσω. Βάλε ένα χεράκι. Έλα, Μπομπ. Εγώ είμαι η Μέρη. Ξέρω, γνώρισα τον νόμο σου. Τι γλυκός που είσαι όταν κοιμάσαι. Έλα, άστα αυτά, πάρ' τα κανιά σου, περπάτα. Μέρη, θέλω τόσα πράγματα να σου πω, σπουδαία πράγματα, σοβαρά. Πρώτα απ' όλα είσαι μια νεράιδα. Εξαφάνισες τον παλιό Ντέρ Γουίνστον με ένα και μόνο χτύπημα του μαγικού σουραβιού. Κρίμα, και ήταν πολύ γοητευτικό. Μέρη, όλα αυτά τελειώσανε πια. Ο καινούριος Ντέρ που γεννήθηκε σήμερα το πρωί. Εσένα γεννήσαμε. Ήξερε πριν καλά καλά ανοίξει τα μάτια του πως αυτή η μέρα θα είναι η ωραιότερη της ζωής του επειδή θα σε ξανάβλεπε. Σε ευχαριστώ, Ντέρ. Τι κολοκαθίσαμε εδώ και δεν περπατάμε. Λυσάξι, λύσαξε. Ο γιατρός είπε, περπάτα. Και για πρώτη φορά Μέρη στη ζωή μου δεν στενοχωρήθηκα που θα έχω μια μέρα παραπάνω στην πλάτη μου, αλλά μια ώρα λιγότερη. Την ώρα που θα με χώριζε από σένα. Με έκανε σαν υπόμονο, Μέρη μου. Ξέρεις πόσο με έχεις κάνει. 20 χρονών. Ουδέν σχόλια. Ντέρ, έχω κι εγώ να σου πω κάτι, κάτι πολύ πιο σοβαρό. Γιατί δεν τραγουδάμε, όλο μπλα 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 είσαστε. Διάβασα το χειρόγραφό σου χθες το βράδυ. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλό. Μέρη μου, το λες για να με παρηγορήσεις. Όχι, λέω την απλή και καθαρή αλήθεια. Ακούς, Μπομπ, διάβασα το βιβλίο του Ντέρ. Ήταν έκτακτο. Με ζαλίσατε, κοιμήθηκε. Πρέπει να το εκδώσω οπωσδήποτε. Ήταν το καλύτερο βιβλίο που έχω διαβάσει εδώ και χρόνια. Ξέρω. Όλο θεατρίνος, όλα σαλιαρίσματα. Ούτε ένα κόμμα. Μια τελεία. Θα το βάλεις εσύ. Λύσαξε με τις τελείες. Πέρα για πέρα. Αχ, ωραίος καιρός σήμερα. Λίγη υγρασία βέβαια, αλλά κατά τα άλλα, μια χαρά. Να πάμε τώρα από μια... Ξέρω μου τι έχει! Όχι, μην μου πείτε, το κατάλαβα! Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει! Αχ, τον έφαγε αυτή η νοσοκόμα! Εχθές ήταν τρελός και παλαβός! Αυτή με τα ξέρα βερίκοκα! Είναι νοάκατος! Τι Τίφανη! Είναι νοάκατος! Τίφανη, ξέρω εγώ πώς τη λένε! Είναι ένα αποτελείο! Όχι, όχι, η Ρίτσας, Ρίτσας, όχι, είναι νοάκατα! Η Τίφανη Ρίτσας! Είναι νοάκατα που είναι! Το έφαγε, τι είναι νοάκατα, κύριε! Τίφανη, σας λέω τι λένε, Τίφανη Ρίτσας! Έφαγε το κεφάλι του! Κοίτα και το δικό σου τώρα! Καλημέρα! Τι κάνετε! Καλημέρα! Ο καφές του δεν έτοιμος ένα λεπτό. Εδώ είναι και κάνει καφέ την ώρα που ο κόσμος χάνεται. Ναι, για τον Μπομπ. Πήρε υπνοτικά αντικές ασπιρίνες. Το περπατάμε να μην κοιμηθεί. Κατάλαβες τώρα. Τι τρέλες είναι αυτές. Εγώ πέρασα να σας πω μια καλημέρα και κύριε Νέλσον, αν θέλετε να κάνετε μια θεάρεστον πράξη. Αν είναι για καλό. Πάρτε το βουνό να το σεριανίσετε λίγο. Να πάρει καθαρό αέρα. Αλλάξαμε βαγόνι. Κύριε Γουίνστον, νομίζω ότι γυρίζουμε, ναι. γυρίζουμε ταινία για την απόβαση στην Ορμανδία. Ο στρατιός Καράκο κατατάχτηκες. Έλα, πάμε. Έλα, να σε περπατάω, έτσι. Άντε στο καλό και να μας τον φέρετε πίσω σόι για βλαμπή, κύριε Νέλσον. Πρόσεχε. Επιτέλους, έχω λίγο δική μου. Φοβάμαι όχι για πολύ. Είμαστε περικυκλωμένοι από παντού, δύο απ' έξω, οι άλλοι στην κουζίνα. Έχεις δίκιο, Μέρη, πρέπει να βιαστούμε. Θέλεις να γίνεις γυναίκα. Ντέρκ. Ξέρω, θα μου πεις την ίδια ερώτηση έχω κάνει σε πάρα πολλές γυναίκες. Όμως είναι η πρώτη φορά που το λέω με την καρδιά μου. Μέρη, είμαι γεμάτος από σένα. Όπως ο ουρανός είναι γεμάτος μάστρα. Μέρη, δεν σ' αγαπώ. Μέρη, σ' αναπνέω. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος που διάβασε το βιβλίο μου από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζεις πως θα σ' αφήσω να μου φύγεις, Μέρη. Χρειάζομαι ένα μάρτυρα υπερασπίσεως. Δεν χρειάζεσαι κανέναν, Ντέρκ. Άλλωστε κι εγώ είμαι από τις γυναίκες που μόνο όταν νιώθουν χρήσιμες είναι ευτυχισμένες. Είσαι ακριβώς αυτό που μου χρειάζεται, Μέρη. Άσε με να το σκεφτώ λίγο. Όχι, πρέπει να με απαντήσεις πριν φύγω. Φεύγει. Φεύγω, πάω στην Ευρώπη. Θα παρευρεθώ στο Πάω στις Κάνες. Παίζεται η ταινία μου, αντιπροσωπεύω όλη την Αμερική. Αυτό είναι το πάσιο, είναι ωραία ταινία. Ένας Θεός ξέρει. Ω, Φεύγει, είμαι σίγουρη. Σε λίγο καιρό θα είσαι ένας βραβευμένος ηθοποιός και ένας διάσημος συγγραφέας. Και εσύ το ξέρεις πως σε λίγο καιρό θα είσαι η κυρία Ντέρ Γουίνστον. Όχι, Ντέρ, δεν το ξέρω. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Με συγχωρείτε. Ντέρ. Ο Μπομπ. Μην κλείνετε, είναι στο διάδρομο. Περπατάει.
Όχι σπουδαία πράγματα. Αλλά όσο να είναι, τα σέρνει τα κανιά μου. Αυτά έχει σημασία. Δύο καπάκια το πάτσε στο καφέ του και θα συνέλθει. Τι είναι αυτό? Μπενζετρίνη ή καφέινιζε. Σε ευχαριστώ, Τίφαν. Είσαι η αφοσίωση προσωποποιημένη. Ο Μπομπ μου είπε πριν πως δεν θέλει να κοιμηθεί στην πιο κρίσιμη στιγμή τη ζωή του. Και νομίζω πως είναι καθήκον να το βοηθήσω. Θα πρέπει λέει, να πάρει μια απόφαση πολύ σημαντική. Και εσύ άρεσε, αγαπητή μου Μέρη. Εσύ όχι, αγαπητή μου, τι. Εγώ την δική μου την έχω πάρει. Ήρθαν οι μαούνες. Ο πρώτος γύρος τελείωσε. Πόσες παίρνετε, κύριε Νέλσον? Βάρινε, να τον ακουμπήσω κάπου. Όχι, σε ένα λεπτό κάποιος που θα είναι έτοιμος. Καλύτερα να το πει έτσι όπως είναι. Έτσι όπως είναι. Έτσι όπως είναι, έχει ακόμα τις συστήσεις. Τι έχει, προσπάθησα να του μιλήσω για τα φορολογικά του και μου απάντησε... Σκάσε. Μια χαρά είναι άνθρωπος, λειτουργεί θαυμάσια. Η γυναίκα είναι τούτη ή αυτός που σου όλα απαντά. Ό,τι χρειάζεται για τον κόπο. Θα κροταλίζουν και δύο σε δυο καλολαδωμένες μηχανές. Δεν είμαι μηχανή, δεν κροταλίζω. Ζωντάνεψη τώρα. Να καταλαβαίνει όλα, ξέρεις. Καιρός ήταν. Ο καφές σου, Μπομπ. Πώς αισθάνεσαι? Τα πόδια μου. Τα πήραμε μαζί μας. Δεν σου απαντάω. Διασώματος κεφαλή. Φρίκι. Είναι βενζετρίνη. Βενζίνη με πότισε. Έλα να έλα. Μας έχεις τρελάνει. Αμόλυτη τη βάζω εγώ. Αγκυροβόλησε. Έτσι, αγκυροβόλησε αυτό. Πόσο πήρε κορίτσι. Μέρη, μην ξεχνάς, πρέπει να μου δώσεις μια απάντηση. Ένας Θεός ξέρει πόση ώρα χρειάζομαι να πάω στο αεροδρόμιο, θα κίνηση. Δεν το ξεχνάω, δε. Συγγνώμη, κατάλαβα καλά, κύριε Ουίστον, μας αφήνετε. Ναι, κύριε Νέσο, να πάω στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να κάνουν χωρίς εμένα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπομ, ακούς, μπομ. Ποιον κυνηγάμε, πού πάω. Όχι, δεν κυνηγάμε κανέναν. Ο κύριος Ουίστον φεύγει. Χεστήκαμε. Άσε τη Μέρη θα την αναλάβω εγώ να μου. Δηλαδή τι εννοείτε? Δηλαδή εννοώ ότι την παντρεύομαι, κύριε Μέρη. Σι! Μα αυτό είναι αστείευεστε βέβαια. Γιατί? Μέρη δεν πιστεύω να αντιμετωπίσει σοβαρά ένα τέτοιο πράγμα. Γιατί? Δύο άλλες γυναίκες τον παντρεύτηκαν πριν από μένα και δεν πέθανε. Δεν ξέρω σε αυτό. Όχι, μία πέθανε. Πόψε, συγκοφάντη! Έφαγε μανιτάρια και πέθανε αυτό. Μέρη, είναι παραθροσύνη, είναι αληθινή αυτοκτονία. Κύριε Νέλσον, ζήτησε από τη Μέρη να με παντρευτεί και όχι να περάσει τον Ατλαντικό κολυμπό. Σας παρακαλώ, ξέρω τι λέω, κύριε Ουίνστον. Αν υπάρχει μια γυναίκα που δεν είναι φτιαγμένη για σύζυγο στο οποίο είναι η Μέρη. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί είμαι φτιαγμένη και θα ήθελα πολύ να το μάθω. Μα είμαι ησυχία. Μα που να πάρει, αφού ξέρει τη φοβερή θύμια και ο Ντέρκου Ουίνστον στο θέμα των γυναικών δηλαδή. Ένα, ορίστε, ένα ωρεοπαθή γυναικοκατακτητή εξ επαγγέλματο σχεδόν. Γενοπόγων, λανδρή, σαδιστή, μαζοχιστή. Μπροστά είμαι! Δεν πειράζει, με συγχωρείτε. Ω, παρακαλώ κύριε, την ευκολία σας, πέστε κι άλλα. Κυνηγότατος, καταγράφει τα ονόματα των θυμάτων του σε ένα μαύρο καρνέ με στατιστικές παρατηρήσεις. Όσο για το καρνέ, το ξεκαθαρίσαμε μια και καλή. Κύριε Νέτσα, έπεσε. Φρίκι, τι κάνετε με το θεό. Εσύ την Κρόφορτ έπεσε. Κόψε το. Κάτσε να μαυρίσω με τον ήλιο, ρε παιδί μου. Τώρα θα μαυρίσεις με αυτά που θα ακούσεις. Να μην ξεχάσουμε τον τηλιακό, να το πάρουμε. Σου αρέσει το μαγιό μου. Πολύ ωραία. Άκου λοιπόν, άκου. Και το δικό σου, με γεια. Ο κύριος... Σε σορτσάκι φέρνει. Ναι, βερμούδι. Ο κύριος Ουίνστον θα παντρευτεί τη Μέρη. Δεν θα την παντρευτεί, ψέματα. Πήγα την παρακαλώ. Έτσι, ιδέα μου. Τις ιδέες σου να τους βράσεις την αυγή στο ζουμί τους. Θα παντρευτώ όποιον θέλω, όπου θέλω και όποτε θέλω. Άλλωστε εσύ παντρεύεσαι τη Δεσποινίδα Ρίτσαρτς. Λοιπόν όχι. Δεν παντρεύεται τη Δεσποινίδα Ρίτσαρτς. Τόμπολα, πληρώσατε. Και γιατί παρακαλώ. Περίεργο να ρωτάς εσύ, αγαπητή μου Μέρη. Καπιούστατο. Επειδή δεν είμαι τόσο ανόητη ώστε να παντρευτώ έναν άνθρωπο, αγαπάει μια άλλη. Και προπάντων, που δεν έπαψε στιγμή να την αγαπάει. Αλήθεια. Αληθέστατα. Είστε φτιαγμένοι ένας για τον άλλο, σαν δύο γρανάζια της ίδιας μηχανής. Ποιος θα μπορούσε να βάλει το χέρι του ανάμεσά σας, εκτός. Κι αν έφτανε στο τελευταίο στάδιο της παραφροσύνης. Γιατί κοιτάτε πέρα. Ψάξτε και θα το βρείτε. Δεν θα σε κανείς τίποτα. Νομίζεις βέβαια, Μέρη, πως χώρισες τον Μπομπ για τα λιδώματά του, Μέγα λάθος. Για τα λεπτόματά του το παντρεύτηκες, επειδή είναι ακριβώς όμοια με τα δικά του. Μπράβο, πολύ ωραία τα λέτε. Δηλαδή, με δυο λόγια, δεν θα παντρευτείτε τον Μπομπ. Δεν θα το παντρευόμουν, ακόμη κι αν η τύχη του σπιτιού του ήταν στρωμένη με ζιμπελίνα. Αυτό αποκλείεται. Το μόνο γούνι να παλτά που μου έκανε τώρα ο Μπομπ όσο είμαστε παντρεμένοι, έκανε νιάου όταν άνοιγε την πόρτα της ντουλάπα. Νιάου! Λοιπόν, δεν ήταν η γούνα, αλλά οι μεντεσέδες της ντουλάπα. Κάτσε κάτω! Σιγά, 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 σιγ
Εδώ είναι. Και τώρα θα προσπαθήσω να πω κι εγώ κάτι έξυπνο. Προσοχή, το παιδί θα μιλήσει. Τίφανη, σε ευχαριστώ. Είσαι σπουδαία κοπέλα. Κι εγώ συμφωνώ, θα κάναμε μεγάλη κουταμάρα. Θα ήθελα να πω τώρα πόση ανακούφιση αισθάνομαι, αλλά φοβάμαι ότι ήταν κάθε. Θα ήταν. Ευτυχώς που δεν το είπα. Μέρη, η σειρά σου. Πρώτα νιαούριζε, μπορεί να τις βλέπω να ήλιο. Έστω λοιπόν. Ωραία. Και τώρα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να απαντήσεις ειλικρινά. Όλο αυτό το καιρό που ήμασταν χωρισμένοι, ήσουν πιο ευτυχισμένοι από πριν. Και μην πεις καμιά ξυπνάδα πάλι. Λοιπόν, όχι, δεν ήμουν πιο ευτυχισμένη. Δηλαδή, ούτε λιγότερο, ούτε λίγο περισσότερο ευτυχισμένη. Γιατί? Και εγώ το είδα. Δηλαδή, λιγότερο. Καλά, ήταν κόλαση. Συγγνώμη. Ενώ ότι θέλω να πω, έπιανα νύχτες ατελείωτες στον εαυτό μου 4 ώρα τα χαράματα στο μπάνιο να διαβάζω παλιές εφημερίδες. Άσε που δεν ξέρω αν βράζω να βγω. Δεν είναι ζωή αυτή για ισορροπημένο. Μέρη, θες να αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Μέρη! Ξέρεις τι λες, Μπομ! Ναι. Και το πιστεύω! Ναι, για πέντε τουλάχιστον λόγους. Πέντε. Πρώτον, τώρα ξέρουμε ότι δεν μας βγήκε σε καλό αυτό το διαζύγιο. Δεύτερον, αφού δεν είναι δυνατόν εγώ. Τρίτον, ξέρω να βράζω αυγά! Τι πράγμα. Πάψε και λαβουέι, άκουσε! Πάψε! Μέρη, τι εγώ προσπαθώ να σου πω δύο λογικά πράγματα. Να τη βράσω! Και τη λογική σου και τα ξερά σου περίκοπα και ζέ. Μέρη! Ξεμορφωθείτε με όλους σας! Δεν θέλω να μ' αγαπάνε επειδή έτσι λέει η λογική. Ούτε επειδή έτσι πρέπει, ούτε επειδή έτσι είναι το καλύτερο. Θέλω να μ' αγαπάνε από τρέλα, από βλακία, από παλαβομάρα. Θέλω να μ' αγαπάνε γιατί... Γιατί μ' αγαπάνε, να! Πήγαινε στο διάολο και λαβουέι. Ντέρ, νομίζεις πως μπορούμε να βρούμε μια θέση στο αεροπλάνο. Έγινε και όλο σου έκλεισε σήμερα το πρωί. Μια στιγμή. Έτσι, ωραία! Πάρτο τον εκεδένιο σου στα άδεια, εξαφανίσου από εδώ μέσα! Παρά να ζω μαζί σου καλύτερα το έχω να κληρώνωσε ένα τηλεφωνικό θάλαμα επί 10 χρόνια και να κρατάω και το ακουστικό με τα πόδια! Πάμε! Φύγαμε! Λοιπόν, όχι, δεν θα φύγει! Θα φύγω, χωρίς βαλίτσα, αλλά θα φύγω! Ούτε με, ούτε χωρίς, δεν θα φύγει! Yes. Λέω, μάλιστα! Άσε τις κουταμάρες ναύτη! Μη σου κάνω τη μύτη φυσαρμόνικα! Αντά! Μπιτε! Πού πάει? Γιατί άνοιξες την πόρτα της αποθήκης? Θα βγουν από την άλλη, Μπομ. Προσπαθεί, φαίνεται να μας κάνει τον αστείο. Πάμε, αγάπη μου. Φύγαμε. Μερί. Ορβουάρδες πίνει ρίτσαρ. Χάρηκα πάρα. Έχω 52 καουμπόι καφί. Θα τραβήξω πιστόλι, να. Μέχα να το πυροβολήσει, σερίφι. Το πέταξε από το παράθυρο. Δεν μπορούσα να το καταπιώ. Θα ρευόμουν κλειδαρόπιπας. Ένα λεπτό, αγάπη μου, μην εξεπλήσες, ένα λεπτό! Έχω παλιές εφημερίδες εκεί, διάβασα να μου πεις τα νέα του 50. Κακόμοιρε τρελέ, κι εγώ που άφησα το Hollywood για να ζήσω με φυσιολογικούς ανθρώπους. Βάζ μου το τηλέφωνο του κλειδαράς τώρα! Ο κλειδαράς μου έχει κινητό, δεν το πετυχαίνουμε, όλο κουνιέται. Ύστερα οι κλειδαράδες δεν ανοίγουν την Κυριακή, κλείνουν. Μου με παροδία, αλλά στα χάρη στο αεροπλάνο, φεύγεις σε λίγο, πας. Ένα λεπτό, αγάπη μου, έχω πρόβλημα, ένα λεπτό! Μα γιατί δεν σπάτε την πόρτα, κύριε Winston! Μπράβο, πολύ ωραία! Αχ, σας έχω δει τόσες φορές στον κινηματογράφο να πάτε πόρτες να... Οι πόρτες στον κινηματογράφο, κύριε, είναι φτιαγμένες για να σπάνε. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Σκάσε ναύτη, κοίτα πως γελάει! Μέρη, αγάπη μου! Μέσα είσαι! Όχι αυτό το παλιό κτίνος, γελάει τόση ώρα, το πέταξε από το παράθυρο. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί να βρούμε κλειδαρά, μωρό μου, θα χάσει το αεροπλάνο, φεύγει σε λίγο. Το ξέρω, αγάπη μου, τόσο το χειρότερο. Φύγετε! Λυπάμαι, μωρό μου. Θα σου τηλεγραφήσω τη διεύθυνσή μου να έρθει, στο λόγο σου. Στο λόγο μου. Σε φιλώ, αγάπη μου. Σε φιλώ, γλυκιά. Σε φιλώ. Εμείς οι δύο θα τα ξαναπούμε. Yes, sir! Με είδες την ταινία! Να πέφτουν τα λαμπόκια, αλλά... Yes, sir! Θα επιστρέψω στο νησί.
πετάλα. Φεύγω κι εγώ. Χάρηκα πολύ, κύριε Νέλσον. Κι εγώ. Σε ευχαριστώ για όλα που σου κάνω. Εντελώς παράνομος για χάρη. Δεν κάθεσαι λίγο ακόμα. Δεν ξέρω τι θα κάνω με τη μέρη. Θα βρεις. Θέλει να σε πιζω πουθενά, κύριε Νέλσον. Έχω κάτω από το αυτοκίνητο με το σοφέρ. Δεν θέλω να σας βάλω σε κόπο. Ίσα-ίσα, νομίζω πως θα χρειαστεί να το σπρώξουμε. Τότε να έρθω. Τι να έρθω, τι να πάω. Φεύγεις και εσύ, Όσκαρ. Θα σπρώχνω μια κάτινα με την Τίφανη την ώρα που η Μέρη θα βγαίνει από την αποθήκη. Μπράβο. Καλή τύχη και αέρα στα πανιά σου, ναύτη. Βρε το πω! Μέρη. Μέρη, μ' ακούς. Σ' ακούω. Και θα μ' ακούσεις και εσύ και θα μου έρθει. Ας πω από εδώ μέσα, δεν είναι. Άκουσε με, Μέρη. Όταν κατάλαβα ότι άφηκες μαζί του, αισθάνθηκα σαν να με σκίζει ένα στα δύο. Σ' αγαπώ, Μέρη. Δεν θα αγαπήσω άλλη γυναίκα στη ζωή μου. Σου ζητώ συγγνώμη. Έλα, ηρέμησε. Θα σε βγάλω από εκεί μέσα. Ηρέμησε, σου λέω. Σώθηκε το πιατάκι του καφέ, κράτη. Θα σε βγάλω, θα είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θες. Θα πας να τον βρεις αν θέλεις. Εγώ βέβαια θα λυσάξω από το κακό μου, αλλά δεν πειράζει. Σ' αγαπάω τόσο. Θέλω να είσαι ευτυχισμένη ακόμα και χωρίς εμένα. Μη κουνηθείς τώρα, πατήσεις τα σπασμένα, κόψεις κανένα πόδι. Πάω να φέρω ένα κατσαβίδι να ανοίξω. Μέρη. Τι Μέρη, νόμιζες θα καθόμουν και θα σε περίμενε. Πώς βγήκες, αφού είχα κλειδώσει με το κλειδί. Αλήθεια, ξεχνάς ότι αυτή η κλειδαριά δεν κλείδωνε ποτέ. Το κλειδί γυρίζει αλλά δεν κλείνει. Είχα βάλει το ζύρτι. Το ζύρτι. Μα τότε εσύ δεν ήθελες να βγεις. Δεν το έχεις καταλάβει. Πού το καταλαβούρνες, εσπώνες, τάσμες, όλα έβρισες. Μα δεν ήθελα ο καημένος ο Τέκ να φύγει με κακές εντυπώσεις. Δηλαδή δεν τον αγαπάς. Πολύ. Αλλά όχι αρκετά. Ένα σαν να λέμε μ' αγαπάς αρκετά. Σ' αγαπάω απλούστατα, χαζέ. Μου πω, από τη μέρα που έφυγες κοιμάμαι μαναμένο το φως. Γιατί φοβάμαι ότι αν ξυπνήσω στο σκοτάδι και την πιάσω με χέρι. Εγώ μπορώ να. Όχι, δεν μπορείς να. Δεν ξέρω εγώ αν μπορώ να. Κοιμήσου τώρα. Τι κοιμήσου, πώς θα ανάψουν τα πυροτεχνήματα. Θα δούμε αργότερα. Μα γιατί δεν θες τόσο να κοιμήσεις. Πρώτον γιατί νιστάζω. Δεύτερον γιατί τώρα πια έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας. Και τρίτον γιατί θέλω να μείνω μόνη μου κοντά σου. Να σκεφτώ όλα εκείνα που νόμισε ότι τα χάσα για πάντα. Κοιμήσου, αγάπη μου. Είμαι τόσο κοντά. Δεν έχεις παρά να πλώσεις το χέρι και να μην πιάσεις. Κοιμήσου, αγάπη μου. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.